Έστειλε το PowerPoint. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με ακούτε κανονικά? Ναι, πολύ καλά. Ωραία, είμαστε νομίζω όλοι εδώ. Εκ μέρους της Ελέτο, η Κατερίνα Τωράκη και εγώ προσωπικά, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην καθιερωμένη πλέον ανοιχτή συζήτηση που παραδοσιακά κλείνει τα συνέδρια Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Έτσι και φέτος, το 14ο συνέδριο, ολοκληρώνεται με μια συζήτηση που θα προσεγγίσει το άκρος επίκαιρο και σοβαρό θέμα έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους 8 εκλεκτούς επιστήμονες που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση, καθώς και την πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας, ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Άννα Αναστασιάδη Σημεωνίδη, που θα τη συντονίσει. Ευχαριστώ επίσης τις δύο διερμηνείς που θα διερμηνεύουν στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για ενημέρωσή σας, η συζήτηση καταγράφεται και θα αναρτηθεί προσεχώς στο κανάλι του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο YouTube. Για τον καλύτερο συντονισμό της συζήτησης, σας παρακαλώ να έχετε όλοι τα μικρόφωνα κλειστά, να γράφετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο chat, ώστε να ομαδοποιούνται ένα θέμα και να σηκώνετε χεράκι όταν θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και πάλι και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Αναστασία. Δεν σας ακούμε. Δεν ακούγεσαι, Άννα. Έχετε το μικρόφωνο σας κλειστό. Έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Έχεις Ρε. Κλείσει το μικρόφωνο. Ναι, ναι, το άνοιξα, το άνοιξα. Λοιπόν. Για την Άννα τη Σημεωνή. Ναι. Άννα, δεν έχεις, λοιπόν. Δεν έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Έχω, έχω. Ανοιχτό. Α, εντάξει, τώρα ναι. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Το βλέπετε το PowerPoint. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω την Αβίνα Πανταζάρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την Κατερίνα Θωράκη, χημικό μηχανικό από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διδάκτορα βιβλιοθηκονομίας, που είχαν την έμπνευση να προτείνουν το επίκαιρο θέμα της φετινής ανοιχτής συζήτησης, καθώς και να αναλάβουν τη διοργάνωσή της. Είναι γνωστό ότι η γλωσσική διαφοροποίηση δεν ανάγεται στη φυσική βιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων, αλλά στην έμπειρη διαφορά των κοινωνικών ρόλων που τους έχουν απονεμηθεί. Όπως έχει παρατηρηθεί, οι περισσότερες φυσικές ανθρώπινες γλώσσες, περίπου το 80%, δεν διαθέτουν γραμματικό γένος και σε εκείνες που υπάρχει, όπως την ελληνική, στις αντωνυμίες, δύο πρόσωπα του διαλόγου εγώ-εσύ δεν διαφοροποιούνται κατά γένος, εγώ-εμείς, το πληθυντικό εσύ-εσείς, αλλά μόνο το αυτόν πρόσωπο, το τριτονικό, αυτός αυτή στο πληθυντικό ή αυτή με ήττα αυτές στο πληθυντικό. Κάθε αλλαγή παραδείγματος στην επιστήμη ή στην κοινωνία, έχει νέα εκφραστικά μέσα. Διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου καταθέτουν τα πορίσματα των μακροχρόνιων ερευνών τους πάνω σε επιμέρους θέματα που εμπίπτουν στη γενική θεματική. Για την καλύτερη πρόσληψη, οι σύντομες εισηγήσεις εντάχθηκαν σε τρεις επιμέρους θεματικές. Αφετηρία αποτελεί η χρήση μη σεξιστικής γλώσσας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όψεις του ρατσισμού και τέλος καλές πρακτικές της συμπεριληπτικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό χώρο. Περνούμε σύντομα στο πρώτο μέρος, χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στον επιστημονικό και δημόσιο χώρο. Τρεις οι ομιλήτριες, Μαρία Κασούκα, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα η πολιτική σημασία και αναγκαιότητα, αλλά και οι συνέπειες της χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στη δημόσια σφαίρα, όπου γίνεται αναφορά στο φεμινιστικό γλωσσικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικές στρατηγικές, η εξουδετέρωση, η θηλυκοποίηση, ο συνδυασμός των δύο και η επιτευχτή η ορατότητα των γυναικών, ώστε
προκύψουν πιο ισορροπημένες διανοητικές αναπαραστάσεις ως προς το φύλλο. Η επόμενη ομιλήτρια, Θεοδοσία Σούλα Παυλίδου, εμότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μας μιλήσει με τίτλο «Όψεις του γλωσσικού σεξισμού και ορισμένες αρχές για την αντιμετώπιση του». Φωτίζεται η πρόοδος στο ζήτημα αυτό στην Ελλάδα, υπογραμμίζεται ότι διεθνώς το πλαίσιο του γλωσσικού σεξισμού έχει επαναπροσδιοριστεί, επίθεται το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης των μελών μιας κοινότητας στη διαδικασία της αλλαγής. Η τρίτη ομιλήτρια αυτής της ενότητας, Άννα Ιορδανίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, μας μιλήσει με θέμα της ομάδας εργασίας της ΕΛΕΤΟ για τον σχηματισμό φιλικών ουσιαστικών επαγγελμάτων, αξιωμάτων και συναφών ιδιοτήτων. Μέλη της ομάδας εργασίας, εκτός από την Άννα Ιορδανίδου, ο Παναγιώτης Κρυμπάς, η Έλληνα Μάντζαρη, η Μαδίνα Πανταζάρα, ο Νίκος Σαραντάκος και η Κατερίνα Τωράκ, η οποία υπήρξε και συντονίστρια. Ύστερα από εντελεχή έλεγχο σε τρία σύγχρονα και έγκυρα ερμηνευτικά λεξικά, η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε σε 2.400 ελλείμματα, τη χρήση των οποίων διασταύρωσε σε σώματα κειμένων, έλειξε σε επικοδομητικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων και στους χρήστες. Το δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής είναι όψεις του γλωσσικού ρατσισμού. Πρώτος ομιλητής ο Αργύρης Αρχάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με την Κυριακούλα Τζορτζάτου και την Βάσια Τσάμι από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Ράνια Καραγάλιου του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το θέμα τους είναι ο ρατσισμός σε αντιρατσιστικά κείμενα, εργαλεία ανίχνευσής του. Παρουσιάζεται η εργαλειοθήκη Chase, που έχει ως έργο την ανίχνευση ρατσισμού και προέκυψε από την κριτική επεξεργασία κειμένων του επισημειωμένου ψηφιακού σώματος ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων για μεταναστευτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς. Η εργαλειοθήκη και το σώμα κειμένων διατίθενται δωρεάν. Επόμενος ομιλητής, ο Λίο Κάλο Γυρνάς, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας, μιλήσει με θέμα έναν νεολογισμό προσωμαλεύοντας τη γλώσσα. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενοιολόγησης της γυναίκας ως αντικειμένου, κατατίθενται προτάσεις που αφορούν τη χρήση του γραμματικού γένους, αφού η παράλληλη χρήση των δύο γραμματικών γενών είναι ανεπαρκής, γιατί είναι δύσχρηστη και αφήνει τελείως ανέπαφη την άνηση έμφυλη γλωσσική τάξη. Τέλος, η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, ερευνήτρια στον χώρο της γλωσσικής και αισθητηριακής πρόσβασης, θα μας μιλήσει με θέμα γλώσσες δύο ταχυτήτων και το στίγμα του επίμονου αναπηρωποιητικού ή και μισαναπηρικού λόγου. Γίνεται αναφορά στη χρήση στιγματιστικού λόγου σε καθημερινή βάση, λόγω είτε λοιπούς εκπαίδευσης, είτε απουσίας πρόθεσης για ισότιμη και δημοκρατική αναφορά σε όλους τους ανθρώπους. Σχολιάζονται οι τρεις όροι μισαναπηρισμός από το ρήμα μισό, δεξιακή εκπαίδευση και συμπερίληψη, καθώς και νοήματα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που κατήθενται επικοδομητικές προτάσεις. Περνούμε στο τελευταίο μέρος της θεματικής, πρακτικές συμπεριληπτικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό χώρο. Η Κατερίνα Δαλακούρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα μας μιλήσει με θέμα «Ο σεξιστικός λόγος στον ακαδημαϊκό χώρο. Πρόνοιες και δράσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης». Γίνεται αναφορά στις παρεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού και προτείνονται από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με βάση τον νόμο 4589 του 2019 για την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Και τέλος, η Ελισάβετ Χανταβαρίδου, βιβλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα μας μιλήσει με θέμα έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία της βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο επαναπροσδιορισμού και αναθεώρησης της γλώσσας και της ορολογίας των βιβλιοθηκών, γίνεται αναφορά στην κατάρτιση ενός κώδικα ηθικής στην καταλογογράφηση, για να εφαρμοστεί η συμπερίληψη στον τομέα της ορολογίας, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική και τη γνώμη των κοινοτήτων που περιγράφονται. Δίνονται παραδείγματα από την καταλογογράφηση τεκμηρίων για τους παράνομους μετανάστες, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
και τη φιλικοποίηση επαγγελματικών ουσιαστικών. Και επειδή ο χρόνος που διατίθεται για κάθε εισήγηση είναι περιορισμένος, ας ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβή με την παράκληση οι ομιλητές και ομιλήτριες να σεβαστούν τα 10 λεπτά που τους έχουν διατεθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και, επομένως η κυρία Ντασούκα έχει το λόγο, εάν είναι έτοιμη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας συγχαίρω και για το αφιέρωμα του συνεδρίου στη μνήμη της Ιπατίας και φαντάζομαι όλων των γυναικών των οποίων οι επιστημονικές επιδόσεις εξαφανίστηκαν γιατί δεν θεωρήθηκαν άξιες να μνημονευτούν και κυρίως για το θέμα που επιλέξατε να κλείσετε αυτό το συνέδριο. Και να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά υπάρχουν λαμπρές, όπως βλέπω, και πρωτοπόρες συνομιλήτριες, άρα δεν θα υπάρξει έλλειμμα τη μεριά μου. Εκείνο που εγώ θέλω να μιλήσω, για εκείνο στο οποίο θα επιμείνω, είναι η πολιτική σημασία του να υπερβούμε αυτή την κατάσταση όπως εντοπίζεται στο λόγο και να αξιολογήσουμε τις συνέπειες μιας τέτοιας υπέρβασης στις ζωές των ανθρώπων, των γυναικών, των ανδρών, των άλλων θηλυκοτήτων κτλ. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω και θα σας παρακαλέσω για 2 ή 3 λεπτά νοτής, γιατί εκνηδιάζομαι, έχω ένα κείμενο που δεν το έχω ελέγξει και θα προσπαθήσω να το συμπυκνώσω στον χρόνο που μας έχετε δώσει, αλλά δεν ξέρω πόσο θα το πετύχω. Θα ξεκινήσω με την επαναλαμβανόμενη, αλλά πάντοτε επίκαιρη διαπίστωση, πως το φαινόμενο του γλωσσικού σεξισμού αποτελεί μια από τις πιο οδυνηρές εκφάνσεις του σεξισμού ευρύτερα, εκείνη δηλαδή της ρατσιστικής πρακτικής μέσω της οποίας υποβαθμίζονται άτομα με βάση το φύλο τους. Ο λόγος και η γλώσσα απηχούν ιεραρχημένες εξουσιαστικές κοινωνικές πραγματικότητες και συντελούν στην ανάπτυξη έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων. Επίσης, η γλώσσα και ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στις οντότητες του κόσμου αλληλεπιδρούν με τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο κόσμος γίνεται αντιληπτός. Και προφανώς όσο λείπουν οι γυναίκες από αυτόν τον λόγο, ο κόσμος που θα οικοδομείται σε συμβολικό επίπεδο θα είναι ένας αρσενικός πάντοτε κόσμος. Το πλαίσιο του λόγου και της γλώσσας αναπαράγεται και διαιωνίζεται ανάλογα με τις ιστορικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες το πλέγμα των κυρίαρχων κάθε φορά έμφυλων προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Φίλες και φίλοι, προσδιορίζοντας το γλωσσικό σεξισμό και αμφισβητώντας την κυρίαρχη έμφυλη γλωσσική πραγματικότητα, γυναίκες με συνείδηση του φύλου ήδη από τη δεκαετία του 70 επιχείρησαν να απελευθερώσουν τη γλώσσα. Απόϊχο σήμερα αυτής της διαδικασίας, της πρωτόλειας, αποτελεί το ότι από τη μία λέξεις καθοριστικές για το πατριαρχικό αξιακό σύστημα εξαρθρώνονται ως προς το σημασιολογικό τους περιεχόμενο, υιοθεσία, ανδραγαθία, και απ' την άλλη παράγονται καινούργιες, έμφυλος, έμφυλη, έμφυλο, ή επανασημασιοδοτούνται παλιές, γυάλινη οροφή, κολόδες πάτωμα, εντός πάντοτε του σημασιολογικού πλαισίου, το οποίο προκύπτει από τη νέα γυναικεία εμπειρία. Οι νέες αντιλήψεις χάραξης γλωσσικής πολιτικής που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια και η οποία λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου αποτελούν προϊόντα ερευνών, όπως αυτή στον Καναδά ήδη από το 1987 ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014, από την οποία προέκυψε και ο οδηγός υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού στη δημόσια διοίκηση, που είχα την τιμή να έχω την επιστημονική ευθύνη.
συνδέονται με το ζήτημα της έμφυλης δημοκρατίας και τα γλωσσικά δικαιώματα και έχουν οδηγήσει στην πιο ενδιαφέρουσα περίοδο, νομίζω θα τα πει και η Σούλα αργότερα, των αγώνων κατά του γλωσσικού σεξισμού. Σήμερα βρίσκεται στην επικαιρότητα ο φεμινιστικός γλωσσικός σχεδιασμός και στο πλαίσιο του μπορεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως τρεις διαφορετικές στρατηγικές για να γίνει η γλώσσα δίκαιη ως προς το φύλο και να αποφευθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις του γλωσσικού σεξισμού. Στρατηγικές αυτές είναι η εξουδετέρωση, η θηλυκοποίηση, ο συνδυασμός και των δύο. Σε ό,τι αφορά την εξουδετέρωση, αυτή συνεπάγεται ουδετεροποίηση του φύλου, καθώς γνώρισμά της αποτελεί η κρίση νέων άφυλων καταλήξεων, αντομνημιών κλπ. Και έχει προκαλέσει την αντίδραση μεγάλης μερίδας φεμινιστριών, οι οποίες βλέπουν σε μια τέτοια πρακτική μια νέα αορατότητα των γυναικών και την εξαφάνιση αγώνων 50 περί χρόνων. Αντίθετα, η θηλυκοποίηση βασίζεται στη ρητή παρουσία των γυναικών. Έτσι, τα αρσενικά γενικά αντικαθίστανται από ζεύγη λέξεων θηλυκού αρσενικού ή συντομευμένες μορφές με κάθετες ή αγγείλες. Ωστόσο, η θηλυκοποίηση δεν είναι πάντα συμφέρουσα για τις γυναίκες. Η κατάληξη ίνα, για παράδειγμα, στα ελληνικά, σωτερίνα, βουλευτίνα κτλ. Έχει υποτιμητική σημασία. Κατά συνέπεια, μια γυναίκα που αναφέρεται σαν προεδρή προσλαμβάνεται λιγότερο πιστική από έναν άνδρα ή από μια γυναίκα που αναφέρεται με τον αρσενικό τύπο πρόεδρο. Συχνά πάντως χρησιμοποιείται ο συνδυασμός και των δύο, ο οποίος μεταξύ άλλων συνδράμει στο να αποφευθούν υπερβολικά περίπλοκες δομές προτάσεων. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως σημείο εκκίνησης φίλες και φίλοι του φεμινιστικού γλωσσικού σχεδιασμού το έτος 1987, όταν οι εκπρόσωποι του Καναδά και των Σκανδιναβικών χωρών ζήτησαν από την UNESCO την αποδοχή του. Χρειάστηκαν όμως 11 χρόνια μέχρι την έκδοση των περίφημων κατευθυντήριων γραμμών της που τον περιλαμβάνουν. Επίσης, επέδρασε στην έκδοση παρόμοιων κατευθυντήριων γραμμών για δημοσιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις γλώσσες εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες εξειδικεύτηκαν το 2017 από το Ινστιτούτο Φύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό και στην Ελλάδα θησαυρό γλώσσα, τον οποίο δημιούργησε και είχα και την τιμή να μεταφράσω στα ελληνικά, υπάρχει στο δίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλές καλές πρακτικές και θα τις περάσω γρήγορα σεβόμενοι το χρόνο. Ήδη από τη δεκαετία του 70, οδηγοί, κατευθυντήριες γραμμές, δράσεις μεγάλων επιστημονικών φορέων κτλ. Καθώς η σεξιστική γλώσσα αντανακλά ξεκάθαρα σεξιστικές κοινωνικές πρακτικές, είναι προφανές, φίλες και φίλοι, πως η συνεχιζόμενη ύπαρξη τέτοιων πρακτικών θέτει υπό αμφισβήτηση και την πιθανότητα επιτυχούς γλωσσικής μεταρρύθμισης. Και είναι ευεξήγητο το γεγονός πως η προσπάθεια έμφυλου εκδημοκρατισμού της γλώσσας, που οφείλεται στον φεμινισμό και να μην το ξεχνάμε, συνοδεύτηκε και από αρνητικές αντιδράσεις, τόσο συλλογικές, παραδείγματος χάρη ανώτατοι μορφωτικοί οργανισμοί, έχουμε την στάση της Ισπανικής Ακαδημίας για το Σύνταγμα, όσο και ατομικές, που δεν προκλήθηκαν μόνο από την καινοτομία του γεγονότος, αλλά εξαρτήθηκαν και εξαρτώνται επίσης από ευρύτερες πεπιθήσεις και στάσεις απέναντι στα ζητήματα φύλου και αποδοχής της πατριαρχίας, όπως όμως και σε αντιστάσεις και συντηρητισμό κατά διαφόρων καινοτομιών άλλωστε. Και έτσι η χρήση της σεξιστικής γλώσσας δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα σεξιστικών πεπιθήσεων, αλλά και συνηθιών.
είναι κοινωνικοποιημένες και κοινωνικοποιημένοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν σκόπιμα εκείνη τη μορφή γλώσσας η οποία αντιμετωπίζει τους άνδρες ως τον κανόνα και κάνει τις γυναίκες λιγότερο ορατές. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ζήτημα βαθιά πολιτικό, για ζήτημα ουσιαστικής δημοκρατίας με σοβαρές συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Η χρήση λέξεων και γλωσσικών μορφών με διαφορετικό τρόπο μετονομάζει και ερμηνεύει εκ νέου την πραγματικότητα και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική κοινωνική αλλαγή, μειώνοντας τα γλωσσικά στερεότυπα, την ασύμμετρη αντιμετώπιση των φύλων μέσω της γλώσσας και των ανισοτήτων εξουσίας. Και είναι γεγονός πως ο φεμινιστικός γλωσσικός σχεδιασμός γίνεται συχνότερα αποδεκτός όταν υποστηρίζεται με επίσημο τρόπο και όταν οργανισμοί κύρους, όπως λόγω χάρη η Ένωση, η Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων, σε δημοσιεύσεις οι ευρύτερα κείμενά τους απορρίπτουν παραδοσιακούς γλωσσικούς κανόνες. Και βέβαια τα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα, που οι Επιτροπές Ισότητας, θα μας πει και η Κατερίνα η Δαλακούρα, έχουν αυτό το θέμα στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Μία μεταρρύθμιση της γλώσσας από μόνη του δεν μπορεί να αλλάξει τις άμεσες έμφυλες σχέσεις αν δεν αλλάξει και μια σειρά από άλλους κοινωνικούς παράγοντες και δομές. Άρα, η εξάλληψη του γλωσσικού σεξισμού εξαρτάται και από τις αλλαγές που θα σημειωθούν στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, για να θυμηθούμε και τον Κάρολο, και πολιτισμικό πλαίσιο, οι οποίες θα στοχεύουν στην εξάλληψη ευρύτερων σεξιστικών αντιλήψεων και πρακτικών και όχι μόνο. Όμως, δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς περιμένοντας μια κοινωνία του μέλλοντος. Η εμπειρία έχει δείξει πως αν και η διαδικασία αλλαγής είναι συνήθως πέρα από τα όρια του συνειδητού, υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν άμεσα αλλαγές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο άσκησης γλωσσικής πολιτικής και φαντάζομαι πως το γεγονός αποτελεί σημαντικό στόχο της συζήτησής μας. Επιβάλλεται μάλιστα να αντισταθούμε στην άποψη που κυκλοφορεί, σύμφωνα με την οποία ο γλωσσικός σεξισμός αποτελεί ξεπερασμένο πρόβλημα. Είμαστε πεισμένες και πεισμένοι πως η χρήση λέξεων και γλωσσικών μορφών με διαφορετικό τρόπο μετονομάζει και ερμηνεύει εκ νέου στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική κοινωνική αλλαγή μειώνοντας τα γλωσσικά στερεότυπα, την ασύμμετρη αντιμετώπιση των φύλων μέσω της γλώσσας και των ανισοτήτων εξουσίας. Με δύο λόγια, το αν η γλώσσα είναι σεξιστική αποτελεί σύμπτωμα, όχι την ίδια την ασθένεια. Για να αλλάξει, επιβάλλεται πριν απ' όλα να κατανοήσουμε τις βαρύτατες συνέπειες της έμφυλης διαίρεσης ιεραρχίας σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γκασούκα για αυτήν την γενική τοποθέτηση που έθεσε πολύ ωραία το πλαίσιο και περνούμε αμέσως στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Θεοδοσία Σούλα Παυλίδου. Σούλα, είχες το λόγο. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ένα λεπτό να βρω και το PowerPoint. Share. Όχι, δεν είναι αυτό. Λάθος. Συγγνώμη, αλλά παρόλο που έχω το PowerPoint του δικό μου... Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Ένα λεπτό. Το βλέπουμε. Ένα λεπτό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ούτε με βλέπετε, βλέπετε και το PowerPoint.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία της διοργάνωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα, Άννα, να σε παρακαλέσω, επειδή ενδέχεται να παρασυρθώ και να πάρω περισσότερο χρόνο, δώσε μου, κάνε μου ένα σινιάλο για να σταματήσω εγκαίρως, εντάξει. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη διαπίστωση ότι... Ένα λεπτό να κλείσω και αυτό... Όχι. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη διαπίστωση ότι την τελευταία πενταετία έχουμε διεθνώς μια πληθώρα εκδηλώσεων σχετικών με το γλωσσικό σεξισμό και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, όπου επιπρόσθετα υπάρχει ιδιαιτερότητα του διγλωσσικού παρελθόντος και των μεταδιγλωσσικών εξελίξεων. Ένας λόγος για αυτήν την έξαρση του ενδιαφέροντος είναι το ότι από τότε που πρώτα έγιναν αυτές οι προσπάθειες, όπως μας είπε πολύ ωραία η Μαρία Ιγκασούκα, τα τελευταία χρόνια άρχισαν πράγματι να εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες και μάλιστα όχι μόνο σε αυτές της κεντρικής Ευρώπης, τις οποίες συνηθίσαμε, και σε άλλες. Άρχισαν λοιπόν να εφαρμόζονται προτάσεις για την αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού, γεγονός που έφερε στην επιφάνεια δυσκολίες, αντιδράσεις και αντικρουόμενες απόψεις. Ταυτόχρονα όμως, οι διεθνείς, ή όχι ταυτόχρονα, αλλά στο μεταξύ, η διεθνής γλωσσολογική και φεμινιστική έρευνα προχώρησε σε βαθιές τομές. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο από αυτές τις τομές και να σχολιάσω τις συνέπειες τους σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς αντιμετωπίζουμε τον γλωσσικό σεξισμό. Η πρώτη τομή έχει να κάνει με την ενοιολόγηση και πιο συγκεκριμένα με την επανενοιολόγηση του φύλου. Το φύλο εκλαμβάνεται πλέον όχι ως διαδική, στατική, ομοιογενής, προϋπάρχουσα και ούτω καθεξής κατηγορία, αλλά ως επίτευξη. Οι λέξεις κλειδιά εδώ είναι doing gender και performing gender. Εκλαμβάνεται επίσης ως ενδεικτική κατηγορία, indexical category. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το indexing gender της Oaks, που σημαίνει ότι το φύλο δεν δηλώνεται πάντα ρητά και πριν από το λόγο, πριν από τη διεπίδραση, αλλά προκύπτει από τις λεπτομέρειες του συμφραστικού πλαισίου και της διεπίδρασης. Τέλος, το φύλο εκλαμβάνεται ως απόρρια συγκεκριμένων πρακτικών στο πλαίσιο κοινοτήτων πρακτικής, η λέξη κλειδί είναι αυτή, communities of practice, δηλαδή ομάδων κοινωνικών που έχουν ένα κοινό στόχο και εργάζονται στην κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου και έτσι αναπτύσσουν κοινές σημασιοδοτήσεις, κοινές πρακτικές. Η δεύτερη τομή τώρα συνδέεται με την λεγόμενη υπόθεση των Sapir-Whorf της γλωσσικής σχετικότητας και πιο συγκεκριμένα με την αναβίωση της υπόθεσης αυτής από τη δεκαετία του 1990 και εξής. Η διαφορά σε σχέση με τη δεκαετία του 1920, όταν είχε πρωτοδιατυπωθεί αυτή η υπόθεση, έγκυται στο ότι πλέον επιχειρείται η εμπειρική τεκμηρίωση της επίδρασης των γλωσσικών κατηγοριών στις γνωσιακές διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η πειραματική διερεύνηση της επίδρασης του γραμματικού γένους στην πρόσληψη του κόσμου δείχνει ότι οι ορισμένες γνωσιακές διαδικασίες πράγματι επηρεάζονται, για παράδειγμα, σε ένα άψυχο αντικείμενο αποδίδεται γυναικείο ή αντρικό όνομα, γυναικεία ή αντρική φωνή, γυναικείες ή αντρικές ιδιότητες, ανάλογα με το γραμματικό γένος της λέξης που δηλώνει το αντικείμενο αυτό. Επίσης, η πειραματική διερεύνηση της υποτιθέμενης γενικευτικής χρήσης του αρσενικού αποκαλύπτει ότι πολύ δύσκολα αναγνωρίζουμε, πολύ δύσκολα βλέπουμε γυναίκες
πίσω από το ουδετεροποιημένο αρσενικό γένος σε επαγγελματικά ουσιαστικά. Έρχομαι τώρα σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις τομές και την έως τώρα πράξη. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με τη θηλυκοποίηση των ουσιαστικών, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της διαφοράς που καταλήγει σε έμφυλη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι σημαδεύουμε με κάθε τρόπο το θηλυκό, κάνουμε τις γυναίκες ορατές, and that's good, γιατί αυτό θέλαμε από την αρχή. Τι γίνεται όμως με όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη που πήγα εδώ. Λοιπόν, εμένουμε στη διαδικότητα του φύλου και στην ετεροκανονικότητα αγνοώντας άλλες έμφυλες ταυτότητες ή παίρνουμε υπόψη και άλλα φύλα. Και ποια φύλα είναι αυτά. Πότε, πώς νομιμοποιείται ένα φύλο να διεκδικήσει γραμματικό χώρο, βάσει της συχνότητας, βάσει του πληθυσμιακού μεγέθους, βάσει της ταυτότητας. Επιπλέον, η συνεπής εφαρμογή της θηλυκοποίησης, σε εκτενή κείμενα κυρίως, δοκιμάζει τις εντοχές μας, ακόμη και αν έχουμε πάρα πολύ καλές προθέσεις. Συνήθως ξεκινούμε, αυτό ήδη το παρατηρήσαμε στη σημερινή μας συνεδρία. Ξεκινούμε λόγου χάρη με το καλημέρα σε όλες και όλους και συνεχίζουμε κατά τα ιωθώτα. Δηλαδή κάνουμε το καθήκον μας και μετά συνεχίζουμε εισάπτες στον αρσενική. Το δεύτερο ζήτημα, οπότε η έκβαση είναι ότι καταφεύγουμε στη γυναικευτική χρήση του αρσενικού. Το δεύτερο ζήτημα τώρα έχει να κάνει με τον αντίποδα της θηλυκοποίησης, δηλαδή με την ελαχιστοποίηση της διαφοράς, η οποία μας δίνει μη έμφυλη γλώσσα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε ασημάδευτες εκφράσεις, γλωσσικά στοιχεία που δεν είναι σημαδεμένα ως προς το φύλο, ούτε μορφολογικά, ούτε σημασιολογικά. Άτομο, στελέχη της διοίκησης, ακαδημαϊκή κοινότητα, πανεπιστημιακές δυνάμεις και ούτω καθεξής. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται η ουδέτερη κατάληξη και έχουμε ήδη μια μεταπτυχιακή εργασία για τη χρήση του ουδέτερου γένους στο πλαίσιο μιας φεμινιστικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια κατεύθυνση είναι η χρήση αυτού του συμβόλου. Το παπάκι δηλαδή χρησιμοποιείται ως κατάληξη και για αυτήν την περίπτωση έχουμε μια εργασία για την χρήση του παπακίου στο ιστολόγιο μιας φεμινιστικής ομάδας πάλι στην Θεσσαλονίκη. Αλλά πριν από 2-3 μέρες είδα ένα δελτίο τύπου για το τριήμερο φεστιβάλ λογοτεχνίας που διεξάγεται αυτές ακριβώς τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπουμε το εξής απόσπασμα, πέρα από τις προγραμματισμένες συμμετοχές, την ημέρα αυτή η λογοτεχνική σκηνή απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση και σε παπάκι, επιθυμεί να διαβάσει και να μοιραστεί το έργο παπάκι, το έργο παπάκι, ανεξαρτήτως το αν έχει δημοσιεύσει ή όχι. Αλλά υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα, η ελληνική γλώσσα διαχρονικά τίνει να αντικατοπτρίζει εξωγλωσσικές διακρίσεις και άρα και το φύλο. Όσο για το ουδέτερο, αυτό έχει συχνά υποκοριστικές συνδηλώσεις μεταξύ αυτών και την τρυφερότητα. Και το παπάκι, όπως φαντάζομαι είδατε πριν από λίγο, δεν λειτουργεί στο προφορικό λόγο. Πρέπει να σκοντάφτουμε κάθε φορά, δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Τρίτο ζήτημα είναι τι κάνουμε με τη γενικευτική χρήση του αρσενικού. Παίρνοντας υπόψη την επίδραση του γραμματικού γένους και της γενικευτικής, υποτιθέμενης γενικευτικής χρήσης στο γνωσιακό επίπεδο, φυσικά προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Οπότε,
Ερχόμαστε πάλι στις στρατηγικές ελαχιστοποίησεις της διαφοράς που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, το αντικαθιστούμε με το ουδέτερο γένος ή με το παπάκι. Ή, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή εδώ, αναθέτουμε τη γενικευτική χρήση στο θηλυκό. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα των εξωγλωσσικών διακρίσεων που τίνει να αντικατοπτρίζει ελληνική γλώσσα. Και το δεύτερο είναι ότι η χρήση του θηλυκού, ναι μεν λειτουργεί καλά σε περιορισμένα και συμφραστικά και ιστορικά πλαίσια, μακροπρόθεσμα όμως θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με το αρσενικό. Τέλος, και τελειώνω με αυτό το ζήτημα, έχουμε τον υπόρρητο, τον λανθάνοντα γλωσσικό σεξισμό. Ως τώρα, ειδικά στην Ελλάδα, ο γλωσσικός σεξισμός συνδέθηκε πρωταρχικά με τη μορφολογία ή και το λεξιλόγιο, δηλαδή με το ρητό σημάδεμα των λέξεων. Αλλά ο γλωσσικός σεξισμός εμφυλοχωρεί σε λεξιλόγιο και λεξικό σε όλα τα επίπεδα, λόγω χάρη το είδος των μεταφορών που χρησιμοποιούμε για άντρες και γυναίκες, σε επίπεδο πραγματολογίας, για παράδειγμα η προσφώνηση «κυρία καθηγήτρια», δεν είναι αποδεκτή προφανώς. Εγώ δεν την άκουσα ποτέ στη ζωή μου 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Σε αντίθεση με το κύριο καθηγητά. Προσέξτε, δεν είμαι υπέρ αυτής της προσφώνησης. Αλλά όσο ακόμη ακουγόταν το κύριο καθηγητά, ποτέ δεν ακούστηκε το κυρία καθηγήτρια. Επιπλέον, ο σεξισμός εμφυλοχωρεί στις λεπτομέρειες της καθημερινής διαπίδρασης λόγω της ενδεικτικότητας του φύλου. Συνεπώς, πρέπει να τον αναζητήσουμε ακόμη και εκεί που δεν τον υποψιαζόμαστε. Δυστυχώς είναι αδύνατον να επεκταθώ περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας παραπέμπω σε μια δημοσίευσή μου του 2015. Θα κλείσω με ορισμένα συμπερασματικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα, συνοψίζοντας, πρέπει να πούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση και δεν διαθέτουμε καμία μαγική λύση. Προτάσεις υπάρχουν και η εφαρμογή τους είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Οι προτάσεις όμως αυτές προσανατολίζονται πρώτα αρχικά στο γραπτό δημόσιο λόγο. Οι νεότερες εξελίξεις, χωρίς να υποτιμούν τον γραπτό δημόσιο λόγο και τις επίσημες παρεμβάσεις στη γλώσσα, φέρνουν στο προσκήνιο τη σημασία του καθημερινού προφορικού λόγου για μακροπρόθεσμα βιώσιμες γλωσσικές αλλαγές. Και αναδεικνύουν, πέρα από τη συλλογική ευθύνη, και την ατομική ευθύνη. Για να το πούμε επιγραμματικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα διαρροπάλου, χωρίς να αλλάξουμε τις δικές μας πρακτικές. Τώρα, κύριε Αναστασιάδη, έχω ένα λεπτό ακόμα. Ευχαριστώ. Τότε θα κλείσω με τις δικές μου προσωπικές επιλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει κάθε φορά να εξετάζουμε εκ νέου ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την ισότιμη μεταχείριση των φύλων. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας τρόπος, αλλά εξαρτάται από τα συμφραζόμενα, εξαρτάται από την περίσταση και ούτε καθεξής. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμόσουμε συνταγές, αλλά πρέπει να έχουμε ευέλικτες στρατηγικές που εναλλάσσονται. Θα πρέπει να κάνουμε ιεράρχηση των τύπων που θέλουμε να αλλάξουμε. Όπως επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί, τα ουσιαστικά σεώς είναι πολύ περισσότερο αποδεκτά στο γλωσσικό αίσθημα, ακόμη και σήμερα, από ότι είναι τα σεάς, ταμείας ή εις δικαστής. Επίσης, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά που δεν είναι αποδεκτά και μετά να περάσουμε στα άλλα, τα σεώς, έτσι. Θα πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα σε χώρους που είναι πιο ανοιχτοί σε αλλαγές. Όπως διαπιστώθηκε με την έρευνα που έκανα πριν από 10 περίπου χρόνια στο Αριστοτέλειο, ορισμένες υπηρεσίες στον χώρο του Πανεπιστημίου ήταν πιο δεκτικές σε αλλαγές από ό,τι άλλες. Και παίρνουμε ως πηξίδα, ως γνώμονα, πάντα τις νεότερες γενιές. Σε τελευταία ανάλυση, μπορούμε να κάνουμε
ό,τι θέλουμε. Αρκεί πρώτον να έχουμε συνέστηση του τι συνεπάγονται οι επιλογές μας. Δεύτερον, να τις δοκιμάζουμε αυτές τις επιλογές, να τις τεστάρουμε στις δικές μας κοινότητες πρακτικής. Και τρίτον, να είμαστε διατεθειμένες να δώσουμε ανάλογες μάχες. Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από το πόση εξουσία, πόση ισχύ έχουν οι κοινότητες πρακτικής στην κοινωνία μας, οι κοινότητες πρακτικής στις οποίες συμμετέχουμε στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν έχω υπερβεί το χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παυλίδου για αυτό το πανέρωμα προβληματικών καταστάσεων σε σχέση με το φύλλο και τη γλώσσα και για την κριτική παρουσίαση των προβλημάτων και τις λύσεις που διαφαίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χρόνο δεν τον έχετε υπερβεί και γι' αυτό ευχαριστούμε διπλά. Ευχαριστώ και εγώ τότε. Προσπαθώ. Στην επόμενη ομιλήτρια, την Άννα Γιωργανίδου. Άννα, έχεις το λόγο. Ναι, αλλά νομίζω... Α, εντάξει, κυρία Παυλίδου έχει... Ωραία. Ναι, ωραία, τώρα σε βλέπω και εγώ. Θα μπορούσαμε να φέρουμε το παράθυρο της δεύτερης διερμηνέως μπροστά. Φαίνεται το PowerPoint. Όχι, δεν το βλέπουμε. Πρώτα το επιλέγει. Το έχεις ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας. Ναι, το έχω ανοιχτό. Να το... Ωραία, το κάνεις επιλογή και μετά πατάς σε. Ναι, ναι, το έχω πατήσει. Δεν βλέπουμε όμως κάτι. Α, τώρα. Ναι, είναι στη διαδικασία. Πολύ ωραία, περιμένουμε. Εντάξει. Ναι, ναι, τώρα θέλει πλήρη οθόνη αν μπορείς. Ναι, το έχω εξαιρετικά, κάνει. Εξαιρετικά. Ωραία. Ωραία. Και μου άρεσε πάρα πολύ μια φράση από τις τελευταίες της συναδέλφου της Σούλας Παυλίδου και την έχω σημειώσει, ότι είναι εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση και δεν υπάρχει καμία μαγική λύση. Το βρήκα εξαιρετικό αυτό. Λοιπόν, ουσιαστικά εγώ έχω τον λίγο, τώρα δεν ξέρω αν είναι και πολύ... χαριτωμένος, μάλλον άχαρος ρόλος, να σας πω τι κάνουμε από το 2020 μέχρι σήμερα. Θα μπορούσατε να μας κάνετε και κριτική ολόκληρη ομάδα τι κάνουμε τόσα χρόνια, αλλά εγώ είμαι, τα ονόματα είναι αλφαβητικά, αλλά ως γλωσσολόγος, λεξικογράφος, κοινωνιογλωσσολόγος, θεωρούσα ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα καταγραφής. Επομένως, δείτε τα παραδοτέα μας, ενώ καταγραφής από την άποψη των λεξικών και από την άποψη της έρευνας στο διαδίκτυο, σε σώματα κειμένων. Και από όσο, όπως ξέρουμε, η τελευταία έκδοση επικαιροποιημένη του λεξικού της Ακαδημίας είναι τώρα πρόσφατη, το 2023. Δυστυχώς το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, που είναι η βασική μας και η πρώτη επιλογή, έχει να επικαιροποιηθεί από το 1998. Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει. Ναι, ναι, το ξέρω. Το περιμέναμε πόσα χρόνια και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και η κωδικοποίηση, που η καταγραφή των μορφολογικών δυνατοτήτων είχε ήδη ολοκληρωθεί και ήταν και με η ανακοίνωση που έγινε στο προηγούμενο συνέδριο της ΕΛΕΤΟ το 2021, οπότε δεν αναφέρομαι πιο διεξοδικά σε αυτήν. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να το κατηγορηποιήσουμε με βάση τα επιθύματα
και να δώσουμε, και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να καταλήξουμε σε προτάσεις, αλλά όπως θα δείτε, σε προτάσεις οι οποίες να στηρίζονται και στην καταγραφή της γλωσσικής χρήσης. Οπότε περνάω την κατηγοριοποίηση. Σας δείχνω περίπου λίγο τι γίνεται στο τοπίο των λεξικών. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα ADOC, το οποίο ADOC εικάζουμε ότι είναι το αδόκιμο, η βουλεύτρια. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό το ADOC έχει πολλές εμφανίσεις στο διαδίκτυο, ευτυχώς. Το βουλευτή να χαρακτηρίζεται λαϊκό, έτσι με ό,τι αυτό συμβάλλεται. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε από τη μεριά του λεξικού έχουμε και μια γνωστή υποτίθεται πρακτική θηλυκοποίησης που είναι πάμε πίσω στον τύπο της καθαρέγουσας. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τι να κάνουμε με τα θηλυκά σε ας πάμε στο γραμματεύς. Και αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα, αν είναι δυνατόν. Εδώ υπάρχει και η πρόταση της που την συναντάμε αρκετά συχνά στο διαδίκτυο για τη γενική ΣΕΕΟΣ ως διαφοροποιημένο τύπο σε σχέση με την γενική του αρσενικού. Εδώ έχουμε τη διδάκτορα η οποία έχει υποφέρει αρκετά. Αρκετές διδακτόρισές μας αυτοαποκαλούνται διδάκτορ και διδάκτορας. Εμείς προσπαθούμε να τις πάμε προς τη διδακτόρισσα. Εδώ βλέπετε πάλι προτινόμενη θηλυκοποίηση με γενική της βουλευτού. Και φυσικά πάλι λαϊκό τώρα με ό,τι συνεπάγεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Γραμματεύς, γραμματέως. Και διδάκτορ, διδάκτορας και διδάκτορ και με θηλυκή, υποτίθεται θηλυκοποίηση στη γενική με τον αρχαιοπρεπή τύπο διδάκτορος. Λοιπόν, στο λεξικό μας που είπαμε πριν ότι περιμένουμε την επικαιροποίησή του, εδώ επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι έχει παραμείνει εκείνο το βουλευτά, στο οποίο αναφέρθηκε και η Σούλα η Παυλίδου. Και εδώ έχω να σας πω ότι στο μάθημα, πολλές φορές ενώ συζητούσαμε με τα παιδιά στο πρώτο έτος, τους έλεγα ότι μία από τις απορίες της κόρης μου, όταν ήταν μαθήτρια στο δημοτικό, μην ανησυχείτε, δεν έχει γίνει γλωσσολόγος, έχει πάει προς άλλη κατεύθυνση, ήτανε, μαμά, αυτός ο κύριος καθηγητάς, τι είναι? Δηλαδή το παιδί μου το έκλεινε κατά το ψαράς. Οπότε εγώ ήμουν πολύ ευτυχής γιατί λέω κάτι έχει μάθει από τόσες συζητήσεις που έχουμε κάνει για τη γλώσσα. Οπότε για σκεφτείτε λίγο τι θα μπορούσε να γίνει εάν κάναμε και θηλυκοποίηση με αυτή την προσφώνηση. Γιατί πραγματικά όσο και να σας φαίνεται περίεργο το ψάξα τώρα τελευταία και είδα ότι υπάρχει και κυρία βουλευτά. Όπως υπάρχει και κυρία Περιφερειάρχα, δηλαδή ως προσφώνης, αν είναι δυνατόν. Εδώ είναι η τελευταία έρευνα που έχω κάνει στο διαδίκτυο, επικαιροποιημένη. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτές είναι κατηγορίες από τις πιο προβληματικές κατηγορίες θηλυκοποίησης. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη γενική. Έχουμε αυτό το της γραμματέας. Εμείς στο πανεπιστήμιο είχε ατυχήσει μία γραμματέας που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τα παιδιά στη γενική την αποκαλούσαν της γραμματέας κυρίας Τρίκης. Δηλαδή το μόνο σωστό ήταν το κυρίας, και τα άλλα δύο όμως πήγαιναν όλα πακέτο μαζί. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Είναι από αυτές τις κατηγορίες της θηλυκοποίησης που, όπως ανέφερε η Σούλα, η Παυλίδου, είναι πολύπλοκη κατάσταση και η λύση δεν μπορεί να είναι μαγική. Βλέπετε, εκείνο όμως που θα ήθελα να σχολιάσω λίγο εδώ είναι ότι η βουλεύτρια που κάποτε ήταν σχεδόν ανύπαρκτη,
Έχει αρκετές εμφανίσεις στο διαδίκτυο. Α, ξέχασα και τη διδάκτορα. Μα, η αστραπή, είδα. Λοιπόν, τώρα κάποιο μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Παρακαλώ να κλείσουν τα άλλα τα μικρόφωνα. Εδώ σας δίνω ένα μικρό ένα παράδειγμα από την κωδικοποίηση και το σχολιασμό που προτείνουμε. Είναι προφανές ότι θα είναι ελεύθερης πρόσβαση αυτό το ένα είδος λεξικού που, που φτιάχνουμε. Θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και βασίζεται τόσο σε λεξικογραφική καταγραφή, όσο και σε έρευνα στο διαδίκτυο και σε σώματα κειμένων. Επομένως, εδώ βλέπετε περίπου πώς θα εμφανίζεται στον χρήστη και στη χρήστρια η πληροφορία. Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην δώσουμε μόνο καταγραφή των τύπων που συναντάμε, αλλά να σχολιάσουμε κιόλας, δηλαδή το ότι η συνταγματαρχήνα μπορεί να θεωρηθεί ανεπίσημο ύφος, όπως θα δούμε και παρακάτω και σε άλλες περιπτώσεις θηλυκοποίησης. Αυτό νομίζουμε ότι είναι σημαντική πληροφορία για το χρήστη, για να αποφασίσει ποιον τύπο θέλει να χρησιμοποιήσει. Εδώ δηλαδή, εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά πώς θα υπάρχουν και κάποιοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, αλλά δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Βλέπετε ότι προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο φιλικό. Δηλαδή, να βλέπει ο χρήστης και η χρήστρια να βλέπουν κάθε φορά ποιο είναι το επίθυμα του αρσενικού, ποιο είναι το επίθυμα του θηλυκού και τη διάκριση ανάμεσα σε διαθέσιμο τύπο θηλυκού και προτινόμενο. Και φυσικά θα υπάρχουν και συνοδευτικά σχόλια γιατί αυτός είναι ο προτινόμενος και προφανώς ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να επιλέξει με βάση το υλικό που δίνουμε. Και επειδή είμαι και δασκάλα και πολύ μου αρέσει αυτό, με βάση τώρα όλο αυτό το υλικό που έχουμε μαζέψει και το οποίο θα είναι διαθέσιμο, όπως είπαμε, ελεύθερης πρόσβασης, θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε μια θεματική ενότητα που αφορά την εργασία και το επάγγελμα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στη δευτεροβάθμια, θα μπορούσε να συμπεριληφθούν δραστηριότητες του τύπου γιατί η πολίτρια είναι αποδεκτή, αλλά η διοικήτρια όχι και τόσο. Δηλαδή, γιατί η γυμνάστρια είναι αποδεκτή, αλλά η δικάστρια όχι και τόσο. Εννοείται ότι θα παροτρύνουμε τους μαθητές μας και τις μαθητριές μας να κάνουν έρευνες στο διαδίκτυο και να προβληματιστούν τι συμβαίνει με επαγγέλματα όπου η παρουσία των γυναικών είναι ισχνή και φυσικά να αναλογιστούν τι γίνεται αν υπάρχουν επαγγέλματα υψηλού κύρους και χαμηλού κύρους και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη θέση της γυναίκας. Άρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά θα έκλεινα με αυτή την αισιόδοξη πρόταση ότι έχουμε αρκετό υλικό ώστε να και το μάθημα στο σχολείο να γίνει να πάρει και αυτή τη διάσταση του προβληματισμού για το πώς εμφανίζεται το φύλο στη γλώσσα και πιθανότατα
είμαι σίγουρη, όχι πιθανότητα, στο λεξικό της κοινής ελληνικής να περάσουν και όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις τηλεκοποίησης. Με σχόλια, γιατί στο ηλεκτρονικό λεξικό είναι πολύ σημαντικός ο σχολιασμός. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει, εντάξει. Εγώ φταίω που δεν έχει αναρτηθεί ακόμα. Άννα, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούμε. Άννα, το μικρόφωνο. Συγγνώμη. Κώστα μου, έχουμε δύο Άννες, οπότε να λες και το επίθετο. Εντάξει. Σημεωνίδου, ναι, μικρόφωνο. Ναι. Ναι, το άνοιξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιορδανίδου. Η δουλειά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενδελεχής και λεξικογραφική και μέσα στα σώματα κειμένα. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν θα αναρτηθεί στο τέλος του χρόνου. Και χρήσιμο και για τους μελλοντικούς λεξικογράφους. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής, του γλωσσικού ρατσισμού και πρώτος ομιλητής, ο κύριος Αργύρης Αρχάκης. Αργύρη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους. Κατά τα Ιωθώτα, όπως είπε πριν η δασκάλα μου, η Μητσούλα Παυλίδου, η οποία μου έμαθε να γράφω και για με τα δύο γέννη. Τώρα στον προφορικό λόγο δεν ξέρω πώς θα το τηρήσω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν γίνεται το share. Άννα, κατέβασες το PowerPoint. Ναι. Ωραία. Εγώ το έχω κατεβάσει. Ωραία. Αν ανοίγεις το PowerPoint. Ωραία. Είναι καθοδόν. Ωραία. Μια χαρά. Το βλέπετε έτσι? Όχι, τώρα. Είσαι καθοδόν. Είναι πολύ ωραία. Όλα καλά. Ωραία. Το βλέπετε και με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Όλα καλά. Ωραία. Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το σεξισμό και πάμε στον ρατσισμό, στον ρευστό μάλιστα ρατσισμό προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Την παρουσίαση αυτή παρουσιάζουμε την εργαλειοθήκη TRACE, η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος TRACE, ανοιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο, και η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων ανίχνευσης του ρατσισμού σε αντιρατσιστικά κείμενα. Να πω εδώ ότι στα slide υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες από όσες θα χρησιμοποιήσω στη σημερινή παρουσίαση. Ξεκινώ προσδιορίζοντας τον ρατσισμό, ο οποίος αναφέρεται σε κοινωνικές πρακτικές διάκρισης και σχέσεις κατάχρησης της εξουσίας από κυρίαρχες ομάδες, οργανισμούς και θεσμούς, οι οποίες βασίζονται σε κοινωνικά διαδεδομένες και αρνητικά προσανατολισμένες αναπαραστάσεις από εμάς για αυτούς. Οι πρακτικές διάκρισης συνιστούν συχνό φαινόμενο στα δυτικά έθνη κράτη, όπου ο μονοπολιτισμός και η μονογλωσσία αποτελούν κυρίαρχες παραδοχές. Προχωρώ τώρα στον αντιρατσισμό, ο οποίος στην ευρύτερη διάστασή του μπορεί να γίνει κατανοητός ως κάθε θεωρία, πρακτική, είτε πολιτική, είτε προσωπική, που επιδιώκει να αμφισβητήσει, να μειώσει ή να εξαλείψει τις εκδηλώσεις ρατσισμού στην κοινωνία. Ωστόσο, η απήχηση των αντιρατσιστικών αντιλήψεων οδήγησε, θα λέγαμε, στη συγκαλυμμένη παρουσία ρατσιστικών προκαταλήψεων. Έτσι, ο Weaver, σημαντικός μελετητής του ρευστού ρατσισμού, κάνει λόγο ακριβώς για έναν ρευστό ρατσισμό ο οποίος προκύπτει από την συνύπαρξη ρατσιστικών και αντιρατσιστικών θέσεων και προθέσεων στα ίδια κείμενα και περικείμενα. Τώρα, για να διερευνήσουμε αν και κατά πόσον παρισφραίουν ρατσιστικά στοιχεία σε αντιρατσιστικά κείμενα, υιοθετήσαμε την εμπειρική μεθοδολογική προσέγγιση των σωμάτων κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, βασικό μας κριτήριο για τη διαμόρφωση του πρώτου αντιρατσιστικού σώματος ήταν να περιλαμβάνει κείμενα που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια σφαίρα και αφορούν το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Κριτήριο αποτέλεσε η χρονική περίοδος δημοσίευσης των κειμένων, καθώς επιλέχθηκαν κείμενα δημοσιευμένα από το 2015 που εντείνεται η μετακίνηση μεταναστευτικών και κυρίως προσφυγικών πληθυσμών προς την Ευρώπη, μέχρι το 2020 που ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων μας. Επίσης,
για να κατοχυρώσουμε την αντιρατσιστικότητα των κειμένων, επιλέξαμε κείμενα από πηγές που προγραμματικά τουλάχιστον συντονίζονται με το ελληνικό αντιρατσιστικό νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή αποκλείσαμε πηγές που συναρτώνται με αντιμεταναστευτικές, ξενοφοβικές ή φασιστικές οργανώσεις. Ειδικότερα, για να εξασφαλίσουμε τη συνάφεια των κειμένων με το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, αναζητήσαμε στις πηγές κείμενα τα οποία περίχαν λέξεις κλειδιά όπως ετούντες άσυλο, αλλοδαποί αλλοδαπές, ασυνόδευτα παιδιά κλπ. Οι πηγές των κειμένων μας είναι διαδικτυακές και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις τομείς της δημόσιας σφαίρας, δραστηριότητες φορέων που προωθούν μεταναστευτικά προσφυγικά θέματα, επικαιρότητα, πολιτικός λόγος γύρω από μεταναστευτικά προσφυγικά θέματα. Μέσα από αυτήν την ερευνητική διαδικασία καταλήξαμε στη διαμόρφωση του πρώτου σώματος ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξειδικευμένο, καθώς περιέχει κείμενα που αναφέρονται ειδικά στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Η συλλογή των κειμένων περιλαμβάνει 830 ρατσιστικά κείμενα ή κειμενικά αποσπάσματα. Πρόκειται για θεσμικά και μηντιακά κείμενα, τα οποία προέρχονται από 41 διαφορετικές πηγές, αριθμούν περίπου 500.000 λέξεις και έχουν συνταχθεί από πολλούς διαφορετικούς συγγραφείς. Τώρα, έχοντας διαμορφώσει το σώμα των ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων, προχωρήσαμε στην κριτική επεξεργασία ενδεικτικών κειμένων βάσει της συστημικής λειτουργικής γραμματικής του Halliday και των γλωσσικών στρατηγικών από την λογοϊστορική προσέγγιση των Ράισινγκλ και Βόντακ. Από την κριτική επεξεργασία των κειμένων του σώματός μας αναδείχθηκε ότι ο ρατσισμός παρισφραίει στα αντιρατσιστικά κείμενα μέσω δύο βασικών οδών, της διάκρισης και της αφομοίωσης, και ειδικότερα μέσω τριών υποκατηγοριών διάκρισης και δύο υποκατηγοριών αφομοίωσης. Στη βάση αυτή των πέντε υποκατηγοριών ρατσισμού δημιουργήσαμε την εργαλειοθήκη Τρέις, δηλαδή ένα σύνολο πέντε εργαλείων, καθένα από τα οποία βοηθά στην ανίχνευση μίας από τις πέντε υποκατηγορίες ρατσισμού. Κάθε εργαλείο αποτελεί μια ερώτηση για την ανίχνευση ρατσιστικών απόψεων σε αντιρατσιστικά κείμενα. Κάθε ερώτηση καλεί τον αναγνώστη να εντοπίσει αναστοχαστικά τους γλωσσικούς μηχανισμούς με τους οποίους ο ρατσισμός εμπεριέχεται σε αντιρατσιστικά κείμενα. Ξεκινώ με τη διάκριση, την πρώτη από τις δύο ευρύτερες κατηγορίες. Έτσι, η διάκριση λοιπόν αποτελεί πρακτική ρατσισμού και στηρίζεται στην απαξιωτική πρόσληψη των ιδιαίτερων γλωσσικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, κοινωνικών κλπ. Χαρακτηριστικών του άλλου. Στη βάση της διάκρισης, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι μεταναστευτικοί και προσφυγικοί πληθυσμοί σε ένα κείμενο δημιουργεί μια αίσθηση απόστασης ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους. Σύμφωνα με την ανάλυση μας, οι τρεις υποκατηγορίες ρατσισμού που εντοπίζονται στο πλαίσιο της διάκρισης είναι ο άλλος ως πρόβλημα, ο απομακρυσμένος άλλος και ο παθητικός άλλος. Ξεκινώ με την πρώτη υποκατηγορία διάκρισης, ο άλλος ως πρόβλημα. Και το ερώτημα εργαλείο το οποίο εδώ μπορεί να τεθεί είναι το εξής. Παρά την αντιρατσιστικότητα των κειμένων και τη συνακόλουθη θετική του στάση απέναντι στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, παρουσιάζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ως πηγή προβλημάτων ή ως απειλή για τη χώρα υποδοχής. Βλέπετε εδώ τα γλωσσικά μέσα που εντοπίσαμε. Στέκομαι στο αρνητικά φορτισμένο λεξιλόγιο για τους άλλους, δεν χρησιμοποιώ τεχνική ορολογία για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης και δίνω ένα παράδειγμα, έτσι στο οποίο μπορούμε να δούμε το αρνητικά φορτισμένο λεξιλόγιο. Προχωρώ στη δεύτερη υποκατηγορία διάκρισης, ο απομακρυσμένος άλλος. Και το ερώτημα που εδώ μπορεί να τεθεί είναι το εξής. Παρουσιάζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ως ανώνυμο πλήθος, ως ενιαία ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά και επιδιώξεις, ως άτομα που ήρθαν προσωρινά στην Ελλάδα και μετακινούνται συνεχώς, παρά ως άνθρωποι που φέρουν ποικίλα διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά με τους οποίους ερχόμαστε σε διεπίδραση καθημερινή και σε ισότιμη επαφή. Τα γλωσσικά μέσα που εντοπίσαμε είναι αυτά που βλέπετε. Στέκομαι στους ποσοτικούς προσδιορισμούς που συχνά συνοδεύουν εθνικούς όρους και δίνω ένα σχετικό παράδειγμα όπου μπορούμε να δούμε ποσοτικούς προσδιορισμούς που συνοδεύουν εθνικούς όρους. Η τρίτη υποκατηγορία διάκρισης, έτσι, είναι ο παθητικός άλλος. Και το ερώτημα που εδώ μπορούμε να θέσουμε
είναι το εξής. Παρουσιάζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ως άτομα που δεν δρούν αυτόνομα, ως άτομα ευάλωτα, που υποφέρουν, αναμένουν ή και δέχονται, θα έλεγα, την πατερναλιστική βοήθεια των πλειονοτικών. Βλέπουμε εδώ τα γλωσσικά μέσα που εντοπίσαμε και στέκομαι σε ρήματα λεκτικής αναπαράστασης, σε ρήματα ενέργειας με υποκείμενο τους πλειονοτικούς που χρησιμοποιώ παραδοσιακούς όρους, τα οποία αφορούν αποφάσεις ή ενέργειες για το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Στέκομαι επίσης και σε ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια, σε ουσιαστικοποιήσεις δηλαδή, με αντικείμενο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δίνω ένα σχετικό παράδειγμα, όπου βλέπουμε ουσιαστικοποιήσεις με αντικείμενο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και επίσης ρήματα λεκτικής αναπαράστασης με υποκείμενα τους πλειονοτικούς ή τους πλειονοτικούς θεσμούς. Προχωρούμε τώρα στην άλλη μεγάλη κατηγορία ρατσισμού που εντοπίσαμε στα δεδομένα μας, την αφομοίωση, η οποία αποτελεί ρατσιστική πρακτική κατά την οποία υπαγορεύεται στους μετανάστες έτσι να απεκδηθούν των χαρακτηριστικών τους και να ενδυθούν τα εθνικά πλειονοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να υιοθετήσουν τις αξίες, τις συνήθειες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των πλειονοτικών. Εντοπίσαμε δύο ειδικότερες υποκατηγορίες αφομοίωσης, την ασθενή και την ισχυρή αφομοίωση. Ξεκινώ με την ασθενή αφομοίωση και εδώ το ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι το εξής. Σε κείμενα που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά όπως ένταξη, ενσωμάτωση ή ρήματα όπως εντάσσω και ενσωματώνω, διασαφηνίζεται ποια είναι ακριβώς η σημασία τους και με ποιες προϋποθέσεις οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα γίνουν αποδεκτοί. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά στην προστασία της πολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών και των προσφύγων. Βλέπουμε εδώ τα γλωσσικά μέσα που εντοπίσαμε και στέκομαι σε ρηματικούς τύπους εντάσσεων σωματώνω και σε ουσιαστικά ουσιαστικοποιήσεις που δηλώνουν καλυμμένες αφομοιωτικές ενέργειες με αντικείμενο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, χωρίς ρητή αναφορά πάντα στο υποκείμενο της ενέργειας. Στέκομαι επίσης και σε θετικά φορτισμένο λεξιλόγιο, αλλά ειδικά σε σχέση με τις διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης. Δίνω ένα σχετικό παράδειγμα όπου μπορούμε να δούμε ουσιαστικοποίησεις με καλυμμένες αφομοιωτικές ενέργειες και επίσης θετικά φορτισμένο λεξιλόγιο σε σχέση ακριβώς με τις καλυμμένες αφομοιωτικές διαδικασίες που επιτελούνται. Προχωρώ στην τελευταία κατηγορία, στην ισχυρή αφομοίωση, έτσι προωθείται στα κείμενα η εκμάθηση της ελληνικής, δηλαδή να έχουμε μια σαφή επιθυμία μεταστροφής ως προς τη γλώσσα των μεταναστών, χωρίς να γίνεται λόγος για το πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα των μεταναστών και των προσφύγων. Επιπλέον προβάλλονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες με θετική στάση απέναντι στους αφομοιωτικούς μηχανισμούς της χώρας υποδοχής. Για παράδειγμα, αναπαριστάνονται θετικοί στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα, χάνοντας προφανώς τη δική τους. Έχουμε το φαινόμενο της αφαιρετικής διπλογλωσίας, όπως μας μαθαίνει η κοινωνιογλωσσολογία. Εδώ έχουμε τα γλωσσικά μέσα που εντοπίσαμε και μένω στα ρήματα επιθυμίας και γνώσης με υποκείμενο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και αντικείμενο την ελληνική γλώσσα ή και την εκμάθησή της. Δίνω ένα σχετικό παράδειγμα όπου μπορούμε να δούμε ρήμα γνώσης με υποκείμενα εδώ μετανάστες και πρόσφυγες, ειδικότερα τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και αντικείμενο την ελληνική γλώσσα. Στέκομαι επίσης στη διατύπωση. Όσα προσφυγόπουλα ξεκινήσουν από τα Θρανία αύριο θα είναι και Έλληνες, όσα χαθούν στους δρόμους θα είναι οι αυριανοί εχθροί. Νομίζω δεν χρειάζεται καμιά βαθιά γλωσσολογική ανάλυση για να αντιληφθούμε τον ισοπεδωτικά αφομοιωτικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η πρώην Υπουργή, να δεν ξέρω αν είναι υποτιμητική διάκριση ή να της δίνει ορατότητα πάντως, αν και δεν τη χρειάζεται. Η πρώην Υπουργή είναι λοιπόν παιδείας του ΠΑΣΟΚ, τη συνύπαρξη έτσι, προσφύγων μαθητών, προσφυγισσών μαθητριών με πλειονοτικούς μαθητές και μαθήτριες. Ωραία. Νομίζω ότι εφαρμόσαμε τα εργαλεία τα οποία σας παρουσίασα, την εργαλειοθήκη την οποία σας παρουσίασα, στο σύνολο των κειμένων που συναποτελούν το κόρπους μας και επί τη βάση της εφαρμογής αυτής επισημειώσαμε τα κείμενα ως προς την ρατσιστικότητά τους. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι το σώμα των 830 αντιρατσιστικών κειμένων διακρίνεται σε ένα υποσώμα 814 κειμένων ρευστού ρατσισμού και σε ένα σαφώς μικρότερο υποσώμα από μόνο 16 αμυγών αντιρατσιστικών κειμένων.
η εργαλειοθήκη Trace, την οποία σας παρουσίασα με τα 5 ερωτήματα, και το επισημειωμένο σώμα ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων, το οποίο προέκυψε από την εφαρμογή ακριβώς της εργαλειοθήκης, έχουν καταχωρηθεί και αποθηκευθεί σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων διαμορφωμένη ως wiki, το wiki Trace. Εδώ μπορούμε να δούμε την εισαγωγική σελίδα του wiki Trace. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα μέρος των κειμένων που συναποτελούν την ψηφιακή βάση δεδομένων μας. Μπορούμε να μπούμε σε μια καταχώρηση η οποία περιλαμβάνει τον τίτλο του κειμένου, το γραπτό κείμενο μαζί με τις συνοδευτικές εικόνες ή και το βίντεο. Κάτω από κάθε κείμενο έχουμε μια σχάρα, έναν πίνακα, στον οποίο προσδιορίζουμε τη ρατσιστικότητα του κειμένου και πρόσθετες πληροφορίες γι' αυτό, ημερομηνία δημοσίευσης, πηγή προέλευσης κλπ. Δίνουμε επίσης το κείμενο στην πρωτότυπη εκδοχή του, κυρίως σε μορφή PDF. Να τονίσω εδώ ότι η ψηφιακή βάση δεδομένων Wiki είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, απευθύνεται σε ερευνητές από ποικίλους κλάδους και τομείς της γλωσσολογίας, κυρίως της κριτικής γλωσσολογίας, απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, ανθρώπους και φορείς, οργανισμούς που κυλοτρόπως θέλουν να στηρίξουν με αλληλέγγυο και ουσιαστικό τρόπο έτσι, τους μετανάστες, τις μετανάστριες, τους πρόσφυγες και τις προσφυγήσεις. Να πω τέλος ότι η εργαλειοθήκη που σας παρουσίασα, το αντιρατσιστικό σώμα κειμένο στο οποίο βασίστηκε η έρευνά μας και ο τρόπος με τον οποίο το συγκροτήσαμε, αλλά και ποικίλες ποιοτικές έρευνες, μελέτες περίπτωση για το ρευστό ρατσισμό, υπάρχουν σε αυτό το τόμο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πεδίου παραδοτέω του προγράμματος Trace. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αρχάκη για την μελέτη μεγάλου όγκου κειμένων. Θα έλεγα με χειρουργική λεπτομέρεια, που ήταν βέβαια απαραίτητη για την ανείχνευση του ρευστού ρατσισμού. Περνούμε στον επόμενο μιλητή, τον Λίο Καλοβυρνά. Κύριε Καλοβυρνά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλες. Αισθάνομαι λίγο άσχετος με το υπόλοιπο πάνελ, γιατί εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος. Νομίζω ότι με έχετε καλέσει λόγω του λόγου που εκφέρω στα γραπτά μου, αλλά και ως ψυχοθεραπευτή, και θα μιλήσω λίγο για την πιο ψυχολογική διάσταση της γλώσσας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό έργο. Αδιαπεραστικότητα, αυτό λέω εγώ. Μη μου λες, σε παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό, ρώτησε η Αλίκη. Επιτέλους, μιλάς λογικά, είπε ο Χαμπτή Ντάμπτη ικανοποιημένος. Με το αδιαπεραστικότητα, ενώ ότι αρκετά μιλήσαμε για αυτό το θέμα και θα ήταν καλύτερα να μου πεις τι σκοπεύεις να κάνεις μετά, αφού φαντάζομαι δεν σκοπεύεις να μείνεις εδώ όλη σου τη ζωή. Σαν πολλά να σημαίνει μία μόνο λέξη, είπε η Αλίκη σκεπτική. Όταν βάζω μία λέξη να κάνει τόση πολλή δουλειά, είπε ο Χαμπτή Ντάμπτη, πάντα την πληρώνω κάτι παραπάνω. Το ζήτημα είναι, είπε η Αλίκη, αν μπορείς να κάνεις τις λέξεις να σημαίνουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Το ζήτημα είναι, είπε ο Χαμπτή Ντάμπτη, ποιος διαφεντεύει τις λέξεις. Αυτό είναι όλο. Ποιος διαφεντεύει λοιπόν τις λέξεις? Ένας φίλος μου βγάζει τη σκύλα του βόλτα και ο σκύλος ενός άλλου σκυλομπαμπά κάνει να τη μυρίσει. Γνωρίζεται με το δικό σου. Είναι φίλες, λέει ο φίλος μου. Φίλοι, λέει ο άλλος με ενόχληση. Το δικό μου είναι αρσενικό. Άρα φίλοι. Ο τύπος έχει δίκιο, τυπικά. Τον κανόνα τον ξέρουμε. Το αρσενικό γραμματικό γένος συμπεριλαμβάνει το θηλυκό. Χρησιμοποιούμε το αρσενικό γένος για να δηλώσουμε και τα δύο γένη. Το μαθαίνουμε από την ΑΒ και το ζούμε όλη μας τη ζωή. Ποιος όμως έφτιαξε αυτόν τον κανόνα? Ποιος διαφεντεύει τις λέξεις και ποιος αποφασίζει για τη λειτουργία των λέξεων? Υπάρχει εκτενέστατη επιστημονική βιβλιογραφία που αποδεικνύει πανηγυρικά ότι η γλώσσα είναι πατριαρχικά δομημένη στη βάση ότι άνθρωπος ίσον άντρας, γυναίκα ίσον μείον άνθρωπος, κάτι άλλο από τον άνθρωπο, κάτι δευτερεύον. Ένα παράρτημα της κανονικής ανθρωπότητας, όπου ανθρωπότητα ίσον μόνο άντρες. Η γυναίκα έχει διαχρονικά ενηλογηθεί όχι μόνο στο αντίθετο του άντρα, όλα όσα δεν είναι ο άντρας άνθρωπος, αλλά κάτι υποδέστερο, κάτι με λιγότερη αξία. Η γυναίκα γίνεται αντιληπτή όχι μόνο δεν γίνεται αντιληπτή ως υποκείμενο, αλλά ως αντικείμενο, περιλαμβάνοντας ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που την καθιστούν λιγότερο άνθρωπο. Παθητικότητα, μειωμένη διάνοια, υποτακτικότητα, συναισθηματική ευμεταβλητότητα, αδυναμία κ.ο.κ. Αυτή η ετεροποίηση, το othering των γυναικών, δηλαδή το αν θεωρούμε τις γυναίκες άλλο από τον κανόνα, συνεπάγεται την υποδέστερη κοινωνική τους θέση και άρα τη βία που τους ασκείται. Όταν κάτι το αντικειμενοποιούμε, το φερόμαστε ως αντικείμενο, δεν το αναγνωρίζουμε τα ίδια δικαιώματα και άρα η μειωτική, απαξιωτική και η βία συμπεριφορά μας προς αυτό είναι απόλυτα εντάξει.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο για να επιχειρηματολογήσω για την ύπαρξη αυτών, γιατί υπάρχει εκτενέστατη βιβλιογραφία. Εγώ θα επεκταθώ σε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα. Η ενηλόγηση της γυναίκας ως αντικειμένου, ως μη εαυτού και συνακόλουθη υποδέστερη θέση της και της γυναίκας και κάθε τη γυναικείου, αποτυπώνεται στη γλώσσα, στο πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Επίσης, εμπεδώνεται, στερεοποιείται και διαιωνίζεται από το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Σε αυτή την εισήγηση θα επικεντρωθώ πιο συγκεκριμένα στην μία έκφανση της γλώσσας, το πώς χρησιμοποιούμε το γραμματικό γένος και πώς αυτή η χρήση αποκλείει τις γυναίκες από την ανθρωπότητα και με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη θέση τους στην κοινωνία αλλά και για την ασφάλειά τους. Ο κανόνας, είπαμε, είναι ξεκάθαρος. Το αρσενικό γραμματικό γένος είναι το κυρίαρχο. Όταν λέω όλοι όσοι και γυναίκες που με ακούτε αυτή τη στιγμή, αναγκάζεστε να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το αρσενικό γραμματικό γένος. Αναφέρεται και σε εμάς, μεταφράζει αυτόματα το μυαλό σας όταν ακούει το όλοι όσοι. Όπως εξηγεί ο Νίκος Σαραντάκος, στα ελληνικά το αρσενικό γένος είναι μη σημασμένο, γιατί όταν λέμε ποιος είναι, εννοούμε διακρίτως ποιος ή ποια. Ενώ όταν λέμε ποια είναι, εννοούμε μόνο ειδικά τη γυναίκα. Όταν λοιπόν, επειδή ακριβώς το αρσενικό είναι μη σημασμένο, σημαίνει ότι γλωσσικά οι άντρες δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια τέτοια προσπάθεια. Ο εγκέφαλός μας δεν χρειάζεται να μεταφράσει αν συμπεριλαμβανόμαστε στο όλοι όσοι. Όλες μας το έχουμε ζήσει αυτό στο πετσί μας. Αμέσως, με το που λέω όλες μας, συμβαίνει μια ρήξη. Τι εννοεί? Αναφέρεται μόνο στις γυναίκες ακροάτριες, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει τους άντρες. Αμέτρητες φορές ψυχοθεραπευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, τα οποία αναφανδόνταν και νοικοκρατούνται, ξεκινάει συντονίστρα με ένα καλησπέρα σε όλες, αλλά επειδή υπάρχει ένας άντρας στην ομίγυρη, συχνά ζητά συγγνώμη από αυτόν και τον γυρίζει στο αρσενικό γένος, απλά και μόνο επειδή υπάρχει ένας άντρας ανάμεσα σε 10 γυναίκες. Προς τι αυτή η αθόρμητη συγγνώμη προς τον άντρα? Γιατί θεωρείται τόσο προβληματικό να απευθυνόμαστε σε άντρες στο θηλυκό γένος? Μα φυσικά επειδή είναι προσβλητικό ένας άντρας να χάσει τη θέση του κανόνας και να περιέλθει στην υποδέστερη, λιγότερη θέση της γυναίκας, να υποβιβαστεί από υποκείμενο σε αντικείμενο. Ο σεξισμός στη γλώσσα είναι γεγονός. Όπως εξηγεί η Dale Spender, αυτό το μονοπόλιο πάνω στη γλώσσα είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άντρες για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους και κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν ότι η άλλη φύση των γυναικών παραμένει αόρατη. Εδώ και κάποια χρόνια γίνονται προσπάθειες εξισορρόπησής του, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Κούσοκ στην αρχή, κυρίως μέσα από την χρήση των δύο γραμματικών γενών, όλες και όλοι, στους φοιτητές φοιτήτριες, παρακάτω τους καλεσμένους καλεσμένες και ούτω καθεξής. Μοιάζει να μια πιο δίκαια μέθοδος που προωθεί την ισότητα. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Τα δύο φύλλα δεν είναι ίσα, απέχουμε πάρα πολύ από την επιθυμία ισότητα, η οποία άλλωστε είναι και τόσο επιθυμητή από όλους, και άργια με το όλους εδώ αναφέρομαι αποκλειστικά στους άντρες ή συμπεριλαμβάνω και τις γυναίκες. Η χρήση των δύο γραμματικών γενών είναι μια κάποια πρόοδος, αλλά εντελώς ανεπαρκής. Πρώτον, είναι συντακτικά προβληματική και δύσχρηστη, καθώς πολλές φορές απαιτείται συμπεριλάβουμε άρθρα, τονιμίες, επίθετα και ουσιαστικά στα δύο γέννη, φορτώνοντας μια πρόταση υπερθετικό βαθμό. Ως εκ τούτου, συχνά αποφεύγεται ή γίνεται σαν πασάλιμα, όπως αναφέρθηκε η κυρία Παπαδίδου νωρίτερα, γίνεται στην αρχή και ύστερα μιλάμε σε άπτες αρσενική, όπως πολύ εύλογα αναφέρατε. Δεύτερον, η ταυτόχρονη χρήση δύο γραμματικών γενών αφήνει τελείως ανέπαφη την άνηση έμφυλη γλωσσική τάξη. Το θηλυκό γένος παραμένει δευτερεύον, παραμένει σημασμένο, αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες ή όσα τα άτομα φέρονται σε γυναίκες ή υποβιβάζονται στη θέση της γυναίκας, όπως εγώ ως γκέι. Απέναντίας, το να χρησιμοποιούμε το θηλυκό γένος ως δηλωτικό και το δύο γενών είναι μια πράξη επαναστατική. Όταν αναφέρομαι σε όλες σας εδώ στο θηλυκό γραμματικό γένος, αναπόφευκτα αναγκάζεστε να ταυροκονήσετε τους παγιωμένους έμφυλους διαχωρισμούς, όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στη βιωμένη αίσθηση του εαυτού. Οι άντρες που με ακούτε, όσο διχτόμυαλες κι αν είστε, σκοντάφτεται σε αυτή τη γλωσσική ανομαλία. Ανομαλία με την έννοια της ρήξης της κανονικότητας. Όταν αναφέρομαι στο θηλυκό γραμματικό γένος μιλώντας για εμένα, αναγκάζω τη συνομιλήτριά μου αρχικά να αναρωτηθεί τι διάλογο συμβαίνει με μένα. Λέω λόγου χάρη, είμαι δίγλωση. Και είναι σαν να γίνεται ένας νοητικός σεισμός. Ακόμα πιο σημαντικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανίκης χρήσης είναι όταν απόφευκτα εξυψώνω το θηλυκό γραμματικό γένος σε μη σημασμένο, δηλαδή σε γενικά ανθρώπινο, όχι αποκλειστικά γυναικείο. Δεν είμαστε όλες οι άνθρωποι αυτόματα άνθρωποι. Εδώ θα κάνω μια σύντομη παρένθεση. Στην ελληνική, το ουσιαστικό άνθρωπος προσφέρεται να το κρίνουμε ως δευτερόκλητο ασυνέρετο ουσιαστικό, όπως μέθοδος είσοδος διάλεκτος ή άνθρωπος λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιώ αυτό στη δική μου ιδιόλεκτο και στη δουλειά μου και
δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη αρνητική αντίδραση. Δεν είμαστε λοιπόν όλες οι άνθρωποι αυτόματα άνθρωποι. Το ποια άτομα κερδίζουν την ταμπέλα άνθρωπος και συνακόλουθα όσα δικαιώματα και προνόμια απορρέουν από αυτή, δεν είναι κάτι δεδομένο. Πανανθρώπινο είναι διαχρονικό. Είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και καταπιέσεων. Δεν αξίζουν όλες οι άνθρωποι το ίδιο, άσχετα το τι επιθυμούμε ή πρεσβεύουμε. Αξίζουν μόνο σε όσες αναγνωρίζει την ταμπέλα άνθρωπος. Οι γύφτοι, οι λαθρομετανάστες, οι πούστιδες, οι σακάτιδες, οι γυναίκες, συχνά τραγικά συχνά, αποκλείονται από την κατηγορία άνθρωπος. Οι λέξεις που τους φοριούνται με ερημιούν ώστε να τους κάνουν λιγότερο ανθρώπους, εξού και επέλεξε τις μειωτικές λέξεις που χρησιμοποιούνται για να τους αφαιρέσουν την ανθρώπινη ταυτότητα. Το γραμματικό γένος και το πώς το χρησιμοποιούμε διαιωνίζει αυτή την άνηση κατηγοριοποίηση των γυναικών σε μη ανθρώπους, σε λιγότερο ανθρώπους, σε άλλους. Το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα ποτέ δεν είναι ουδέτερο ή αθώο. Παίρνουμε θέση αναγκαστικά, αναπόφευκτα και στηρίζουμε ή ταρακουνάμε τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Η επαναστατική χρήση του γραμματικού γένους ενοχλεί τόσο πολύ ακριβώς επειδή ανατρέπει τις υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας. Μέρος αυτής της ανατροπής είναι και η αφισβήτηση του δίπολου αρσενικού θηλυκού, η ανάδειξη άλλων βιωμάτων και ταυτοτήτων. Άτομα που δυσκολεύονται συχνά από μικρή ηλικία να χωρίζουν σε αυτή την αυστηρή κατηγοριοποίηση αγόρι-κορίτσι, δεν μπορούν να επιλέξουν παρεμπιπτόντως ή να γράψει κορίτσι-αγόρι, αλλά αυτόματη γλώσσα μου πήγε στη σταθερή collocation αγόρι-κορίτσι. Δεν μπορούν να επιλέξουν και δεν θέλουν να επιλέξουν ταξινόμηση, γιατί καμία από αυτές τις διαθέσιμες ταξινομήσεις δεν είναι σωστή, δεν αντιστοιχεί στο βίωμά τους. Εδώ και κάποια χρόνια αμφισβητούν αυτά τα άτομα γλωσσικά αυτό το δίπλο και αναζητούν νέους τρόπους αυτοπροσδιορισμού. Στα ελληνικά, μια γλώσσα με γραμματικά γένη, η αλληλεγγύη αυτή μοιάζει δύσκολη, σχεδόν αδύνατη. Θεωρώ πως δεν είναι. Δεν είναι. Ήδη τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο ένα πιο συχνά τη χρήση του ουδέτερου ως συμπεριληπτικού διλεκτικού. Κάποιοι από εμάς εδώ το χρησιμοποιούν, αναφέρουν σαν αυτό το στο ουδέτερο. Δεν είναι εύκολο και δεν προσφέρονται όλες οι λέξεις. Πρώτα βλέπουμε νεολογισμούς όπως τα μεταναστά, τα εθελοντά, τα σπουδαστά. Η γλώσσα αντιστέκεται όπως αντιστέκεται κάθε οργανισμός στην αλλαγή. Όταν ως ομιλήτρια χρησιμοποιώ το θηλυκό γένος για να περιγράψω τον εαυτό μου, όπως κάνω στη δουλειά μου και στην καθημερινότητά μου, βάζω αυτή τη λέξη να βγει από την αρχική της περιγραφή έργου. Τη βάζω να κάνει παραπανήσια δουλειά. Όπως λέει ο Χάμπτιν Ντάμπτι, χρειάζεται να την πληρώσω περισσότερο για αυτή την παραπανήσια δουλειά, να τη πληρώσω περισσότερη προσοχή. Συγγνώμη για το μετάφραση του λογοπαιχνίου του Pay More Attention. Όταν βάζουμε το θηλυκό γένος να κάνει αυτή την πρόσθετη δουλειά, αναγκάζουμε τις άλλες ανθρώπους να πληρώσουν περισσότερη προσοχή στη γλώσσα, στην εκάστοτε συγκεκριμένη λέξη και στο πώς κατασκευάζει και συντηρεί την ανισότητα και την επακόλουθη βία κατά των γυναικών. Μα έχει σημασία να αλλάξουμε μόνο τις λέξεις? Κατά τη γνώμη μου, έχει. Το πώς είναι ο κόσμος μας εξαρτάται απόλυτα από πώς είναι η ανθρώπινη σκέψη. Και η ανθρώπινη σκέψη είναι αμυγός γλωσσική. Μόνο μέσα από τις λέξεις υπάρχουμε. Ας τις βάλουμε να κάνουν περισσότερη δουλειά. Ας τις διαφετέψουμε εμείς, όλες μας, κάποια από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Καλοβυρνά. Μας έδωσε τη δημιότητα από την καθημερινότητά μας για την άμεση μεταχείριση της γυναίκας, την άνηση μεταχείριση της γυναίκας σε γλωσσικό επίπεδο και κατευθύνσεις, προτάσεις προς κάποιες λύσεις. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ομιλήτρια, την Εμμανουέλα Πατινιωτάκη. Κυρία Πατινιωτάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα μπορούσατε να μου επιβεβαιώσετε αν βλέπετε την παρουσίασή μου? Τη βλέπουμε. Okay, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω λίγο για τον στιγματιστικό λόγο και για αυτό που αποτελούμε γλώσσες δύο ταχυτήτων πολύ συχνά μέσα στο χώρο της γλωσσολογίας. Προτιμώ να σας τα πω από την εμπειρία μου και όχι να τα διαβάσω. Ελπίζω να είστε εντάξει με αυτό. Και ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν μιλάω τόσο από την επιστημονική πλευρά των πραγμάτων πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά από την εμπειρία μου ως επιστήμονας που εξειδικεύεται σε άλλο κομμάτι και όχι τόσο πολύ στην ορολογία και στο σχεδιασμό της γλώσσας πάνω στην αναπηρία. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με την προσβασιμότητα. Οπότε έχω συνδέσει λίγο τις πληροφορίες που έχω από τρεις διαφορετικές πλευρές για να θέσω αυτά τα ζητήματα
Επειδή αισθάνομαι ότι γενικότερα στις συζητήσεις που γίνονται στο χώρο της γλωσσολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και της μετάφρασης, συνήθως ζητήματα που αφορούν τον ανάπηρο πληθυσμό μένουν εκτός ως ζητήματα που αφορούν πολύ λιγότερους ανθρώπους. Και αυτά είναι, νομίζω, αυτοί είναι μάλλον οι λόγοι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που μας οδηγεί στο να έχουμε και μικρότερη ταχύτητα εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι της ορολογίας. Οπότε θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για κάποια ζητήματα σημαντικά που έχω συναντήσει εγώ, τα οποία αφορούν την πολιτική ορθότητα και την αναπηρία, τον στιγματιστικό λόγο, τους τρόπους με τους οποίους γλωσσικά και κοινωνικά κατ' επέκταση στιγματίζουμε τον ανάπηρο πληθυσμό και χρησιμοποιούμε επίσης όρους αναπηρίας για να στιγματίσουμε μη ανάπηρους ανθρώπους, κάποια νέα ορολογία και πώς αυτή τη διαχειριζόμαστε μέσα στο κοινωνικό σύνολο και κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν αυτά τα ζητήματα να συζητιούνται από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πολιτική ορθότητα και την αναπηρία, λέγοντάς σας ότι μέσα στους κύκλους των αναπήρων μιλάμε μεταξύ μας, αλληλοπροσβάλλοντας ο ένας τον άλλο, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά φεύγουμε από αυτά τα στεγανά της πολιτικής ορθότητας, κυρίως όταν βρισκόμαστε σε μικρές παρέες. Προς τα έξω όμως, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τα δικαιώματά μας και να τα διεκδικήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να εξηγούμε το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη ορολογία και τίνει ο ανάπηρος πληθυσμός να ζητά το σεβασμό στη χρήση αυτής της ορολογίας. Εγώ πρώτη φορά ήρθα αντιμέτωπη με ζητήματα μεταφραστικής φύσης αναφορικά με την αναπηρία, ως μεταφράστρια μιας πάρα πολύ μεγάλης εταιρείας, η οποία είχε στανταρισμένη ορολογία μέσα στα αρχεία της και αν δεν χρησιμοποιούσες αυτή τη μετάφραση, τότε έπαιρνες fail στο μεταφραστικό σου έργο. Και τότε λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που μέσα στο επάγγελμα είδα την μετάφραση του disability ως, or disabled, ως άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Και εκεί ήταν που θεώρησα ότι πρέπει να αλλάξει αυτό, άρχισα να το αλλάζω, άρχισα να παραπονιούνται οι project managers, άρχισε να παραπονιέται η εταιρεία, αλλά επέμεινα να παίρνω αυτά τα fail, μέχρι να πείσουμε την εταιρεία αυτή τη μεγάλη να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον όρο ειδικές ανάγκες. Η εταιρεία αυτή λοιπόν ήταν η Google. Από τότε σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τον όρο ειδικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό το να βρεθούμε σε μία συνθήκη στην οποία αυτά που συζητάμε θεωρητικά μεταξύ μας να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μέσα σε αυτά που συζητάμε να βρίσκουμε και τρόπους πρακτικούς να τα φέρνουμε μέσα στην κοινωνία. Το θεωρητικό επίπεδο είναι ένα κομμάτι, το ερευνητικό επίπεδο είναι ένα κομμάτι, αλλά το πώς ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται και πώς χρησιμοποιούμε το λόγο στην καθημερινότητά μας είναι κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Αυτό που έχω παρατηρήσει λοιπόν, και νομίζω ότι το παρατηρούμε όλοι και όλες μας στην καθημερινότητά μας, είναι ότι χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι αναφορικά με την αναπηρία, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα γνώση του τι σημαίνει ο κάθε όρος. Το βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπουμε στους τίτλους των εφημερίδων, βλέπουμε χρήση των όρων με σκοπό την προσβολή. Θα έχετε ακούσει ή διαβάσει για συναισθηματικές αναπηρίες και ο συναισθηματικά ανάπηρος, πολιτικούς μέσα στη Βουλή να μιλούν ο ένας για τον άλλο χρησιμοποιώντας ορολογία που αφορά στην αναπηρία, ούτως ώστε να μειώσουν τον απέναντί τους. Έχουμε πάρα πολλούς δήθεν ειδήμονες και ειδικούς να χρησιμοποιούν όρους και να επιβάλλουν ορολογία χωρίς να είναι σύμφωνη η αναπηρική κοινότητα και έχουμε και εντός του ανάπηρου πληθυσμού χρήση διαφορετικών όρων που αφορούν το ίδιο πράγμα. Να σας ενημερώσω απλώς ότι υπάρχει δημοσιογραφικός οδηγός από το 2006, τον οποίο δυστυχώς η ΕΣΑΜΕΑ δεν έχει ενημερώσει ακόμα, αλλά ακόμα και σήμερα αυτές τις βασικές οδηγίες που είχαν δοθεί
το 2006 δεν τις βλέπουμε να εφαρμόζονται. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο στιγματιστικός λόγος που παρακολουθούμε στα ΜΜΕ, ενώ θα έπρεπε να συμμαζεύεται, να συρρυκνώνεται, βλέπουμε ότι λόγω της πολιτικής έντασης είναι όλο και πιο συχνός. Επίσης, αυτό που παρατηρώ εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι μαζί μου, είναι ότι υπάρχει απουσία εκπαίδευσης ανακλάδων. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε θεωρητικά σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο στους δικούς μας ανθρώπους, όταν ακούμε ένα λάθος και να λέμε πριν δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι ότι με μία λανθασμένη ορολογία μπορεί να βγουν πάρα πολλές άλλες εντός ενός κλάδου που βασίζονται στη λανθασμένη μας εντύπωση για έναν όρο. Όταν εγώ μιλάω δηλαδή για ειδικές ανάγκες και το δέχομαι σαν όρο και μετά αυτό φεύγει από την νομοθεσία, σε κάποιους κλάδους, στους περισσότερους ίσως, συνεχίζει να υπάρχει ο όρος ειδικές ανάγκες γιατί δεν έχει γίνει εφαρμογή μέσα στον υποκλάδο ή μέσα στο συγκεκριμένο κλάδο που μπορεί να μην άπτεται της νομικής, μπορεί να μην άπτεται των δημοσίων εγγράφων. Συγγνώμη, αυτό λοιπόν είναι... Συγγνώμη, το χρόνο το σκέφτεστε. Βεβαίως. Ωραία. Το σκέφτομαι. Σας ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα κατά την άποψή μου, το κατά πόσο οι άνθρωποι εκπαιδεύονται εσωτερικά ανακλάδο για να εκπαιδεύσουν και τους επόμενους επαγγελματίες που βγαίνουν από αυτό το κλάδο. Το δεύτερο που ανέφερα και νωρίτερα είναι ο στιγματιστικός λόγος. Πέρα από τη λανθασμένη ορολογία, βλέπουμε και χρήση της ορολογίας σε περιβάλλοντα θλίψης για το ανάπηρο σώμα, μειωτικά περιβάλλοντα, σε περιβάλλοντα φιλανθρωπίας προς τον ανάπηρο πληθυσμό. Βλέπουμε λανθασμένη προβολή του ανάπηρου πληθυσμού στα μέσα και λανθασμένη χρήση λανθασμένων πηγών πληροφόρησης. Και αυτό πάλι λόγω τμηματικής ενημέρωσης ή εκπαίδευσης και λόγω της απουσίας εκπαίδευσης ανακλάδων εσωτερικά. Αυτό μας έχει, μπορεί να μας τραβήξει επίσης την προσοχή και σε επίπεδο άλλης γλώσσας, είτε μεταξύ διαφορετικών λαών, είτε εντός του ίδιου λαού. Δηλαδή, άλλες είναι οι ταχύτητες με τις οποίες προοδεύει η ορολογία στην αγγλική γλώσσα και άλλες οι ταχύτητες με τις οποίες εφαρμόζεται μια κάποια πολιτική ορθότητα στην ελληνική. Είναι αυτό όμως ζήτημα μόνο κοινωνικής εξέλιξης ή έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες? Γιατί, για παράδειγμα, παρόλο που μιλάμε για το χώρο της αναπηρίας, είναι πάρα πολύ σαφές ότι στην ελληνική νοηματική γλώσσα υπάρχουν νοήματα τα οποία είναι και τα ίδια στιγματιστικά, είτε προς άλλες ομάδες αναπήρων, είτε προς τον ανάπηρο πληθυσμό γενικότερα. Όπως, για παράδειγμα, το νόημα για τη βλάβη και την αναπηρία, που έπρεπε να είναι δύο διαφορετικά νοήματα και συνήθως διερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο. Ή το νόημα για την καλυθέα, το οποίο έχει σαφή αναφορά σε φιλανθρωπία και σε επαιτία. Και είναι και πολλά άλλα. Ο γλωσσικός στιγματισμός, λοιπόν, που αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο, έχει ως αποτέλεσμα και τον κοινωνικό στιγματισμό. Όταν δημιουργούνται νέες λέξεις, οι οποίες δεν έχουν αναφορές στο κοινωνικό σύνολο, όταν διατηρούνται παροχημένοι όροι ή όταν από το σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται ο ανάπηρος πληθυσμός. Έχουμε πάρα πολλές λέξεις που χρησιμοποιούνται ακόμα. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που δεν έχει καταλάβει, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχουν κοφάλαλοι άνθρωποι και χρησιμοποιεί τον όρο κοφάλαλος. Είναι πάρα πολλά τα πλαίσια στα οποία συναντάμε τέτοιο στιγματιστικό λόγο. Και όταν προκύπτει νέα ορολογία στην αναπηρία, όπως έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, εκεί πάλι έχουμε πρόβλημα στη μεταφορά μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, στη μεταφορά σε μια νέα πραγματικότητα, όπως με την έλευση του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία στην Ελλάδα, που πριν δεν υπήρχε, και σε προβλήματα μεταξύ συλλογικής και ατομικής ταυτότητας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αναγνωρίζει το κοινωνικό μοντέλο, δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναφέρεται στη βλάβη. Ωστόσο, υπάρχει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Οπότε, ποια είναι η διαχείριση εκεί? Υπάρχουν ζητήματα με τη χρήση του όρου συμπερίληψη και του όρου ένταξη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή αυτό το πρόβλημα στην παιδαγωγική, στην εκπαίδευση. Λέμε συμπεριληπτική εκπαίδευση και λέμε και εκπαίδευση της ένταξης, παιδαγωγική της ένταξης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι βλάβες, για παράδειγμα, που προκύπτουν από το κοινωνικό μοντέλο, είναι ένας όρος ή βλάβη, τον οποίο πολλοί ανάπηροι τον απορρίπτουν. Οπότε εκεί πρέπει να δοθεί μία λύση. Ο ικανοτισμός, που προέρχεται από το ableism, είναι επίσης ένας όρος αρκετά προβληματικός, γιατί πολλοί επιστήμονες
έχουν δεχτεί να τον μεταφράσουν ως μισαναπηρισμό. Όμως ο μισαναπηρισμός ενέχει το μίσος, το οποίο δεν είναι απαραίτητα σε όλες τις εκφάνσεις παρών στο ableism, αντίστοιχα στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τέλος η συμπερίληψη, η οποία είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, αισθάνομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει προκύψει από λανθασμένη μετάφραση. Δηλαδή, αν το δούμε σχηματικά, η συμπερίληψη ουσιαστικά δεν είναι το τρίτο σχήμα που βλέπουμε στην εικόνα, αλλά το τελευταίο. Είναι το αντίστοιχο του αγγλικού inclusion. Η ένταξη είναι, συγγνώμη, αντίθετα τα είπα, αντίστροφα το διορθώνω. Η συμπερίληψη λοιπόν, παρόλο που εμείς το έχουμε μάθει ως inclusion, έχει αντιστοιχεία στο integration. Στα ελληνικά, αυτό που φαίνεται στην εικόνα ως inclusion είναι για εμάς η ένταξη. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος που έχει γίνει μεταφραστικά από την αρχή της χρήσης του όρου συμπερίληψης και γι' αυτό έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα στην ορολογία. Αυτό που θεωρώ εγώ σωστό να γίνεται όταν ανακύπτουν τέτοια προβλήματα είναι να συναντιόνται οι διάφοροι χώροι, οι άνθρωποι της μετάφρασης, οι άνθρωποι της γλωσσολογίας, οι κοινωνιολόγοι, αλλά όχι μόνοι τους και όχι γενικευμένα, πάντα σε επαφή με υποκλάδους και οπωσδήποτε με την κοινωνία, με τους ανθρώπους που αφορά και χαρακτηρίζει αυτή η ορολογία. Η ορολογία θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και ουσιαστική και να μην αποτελεί τρόπο ικανοποίησης ή προώθησης ατομικών συμφερόντων. Τυχόν οδηγοί και νομοθετικά κείμενα θα πρέπει να ενημερώνονται και όχι να μένουν στο 2006. Η ενημέρωση θα πρέπει έπειτα να περνάει στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στα συγγράμματα και η πολιτική ορθότητα θα πρέπει να παίρνει έναν άλλο ρόλο να μετουσιώνεται σε δημοκρατική συνύπαρξη και σεβασμό. Σε ανοιχτή συζήτηση με τους ανθρώπους που αφορά η ορολογία και συνεργασία όλων των επιστημόνων. Σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι παίζουν οι επιμελητές της γλώσσας, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται προτού εκδοθούν σημαντικά συγγράμματα που προωθούν αυτές τις λανθασμένες μεταφράσεις. Και αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβεί με αναφορά στη θεωρία του πολυσυστήματος, την οποία έχουμε μετουσιώσει σε θεωρία της μετάφρασης και κατ' επέκταση έχει εφαρμοστεί και στην προσβασιμότητα ή με τη χρήση, κάπως περίεργο εμφανίστηκε αυτό, εντός του πλαισίου της ένταξης, με αντικατάσταση των όρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμή στο Include Framework, αυτό γράφει πίσω από το πλαίσιο που δεν βλέπετε, Include Framework, πλαίσιο ένταξη, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προσβασιμότητα και μπορεί να εφαρμοστεί και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταλήγουμε σε νέα αποδεκτή από όλους ορολογία. Αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε από αυτή την πολύ μικρή εισήγηση είναι να σκεφτούμε πού καταπολεμάται πρώτα το στίγμα. Είναι στην πραγματικότητα στη γλώσσα ή είναι κάπου αλλού. Και αν δεν είναι στη γλώσσα, μήπως η γλώσσα μας οδηγεί σε διευκόλυνση της καταπολέμησης του στίγματος. Πόσο κοντά στη χρήση της γλώσσας είναι ο χύψη επιστήμονας που είναι εξειδικευμένος σε ένα πεδίο, πόσο κοντά είναι κοινωνικά. Μπορεί ο κάθε κλάδος να το διαχειριστεί μόνος ή πρέπει να συνεργάζονται. Και μπορεί να επιβληθεί κάποιος όρος σε ένα μεμονωμένο άτομο ή πρέπει να γίνεται σεβαστή και η ατομική ταυτότητα. Κάθε νέος όρος, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να αφήνει περιθώρια προσωπικής ταυτοποίησης. Αντί βλάβης, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μία νέα θεωρητική αναφορά που να προκύψει από τον ανάπηρο πληθυσμό και από τις σπουδές για την αναπηρία. Αντί μισαναπηρισμού, θεωρώ ότι πρέπει να αναφερόμαστε σε αναπηροποίηση. Ο μισαναπηρισμός υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε νέα λέξη στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά. Με την ίδια λογική που έχουμε το misogyny, το μισάνθρωποι, θα έπρεπε να υπάρχει μία αντίστοιχη νέα λέξη για το μισαναπηρισμό. Αντί συμπερίληψης, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μιλάμε για ένταξη. Βέβαια, αυτό είναι σχετικό με το κατά πόσο είναι ουσιαστική η ένταξη στην κάθε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο όρος. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πακυριωτάκη. Φωτίστηκαν πολύπλευρα ζητήματα αναπηρίας με προτάσεις για ρεαλιστικές λύσεις και με μαχητικότητα. Περνούμε τώρα στο τελευταίο μέρος αυτής της ανοιχτής συζήτησης, πρακτικές συμπεριληπτικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό χώρο και πρώτη ομιλήτρια η Κατερίνα Δαλακούρα. Έχετε το λόγο.
Μέχρι να δούμε την οθόνη, να υπενθυμίσω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο ο καθένας και η καθεμία για να αφήσουμε και χρόνο για τη συζήτηση. Ναι, ναι, ασφαλώς. Έχουμε μόνο δύο ανακοινώσεις. Η συνονόματι μου ήταν πολύ ευγενική όταν είπε το σκέφτεστε καθόλου το χρόνο. Είναι μια φοβερή φράση που σκέφτομαι να τη χρησιμοποιήσω στο επόμενο συνέδριο που θα είμαι στο Προεδρείο. Γιατί με αγωνία. Ναι, αλλά πρέπει να αφήσουμε και χρόνο για συζήτηση. Δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας. Για πάλια. Εδώ είχαν κυλήσει τα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έχετε, κυρία Βαλακούρα, έχετε το λόγο. Ναι, προσπαθώ να ανοίξω το PowerPoint. Είναι στην δεν και το σημαντικό βέβαια, αλλά δείχνει κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό να το πάω στην αρχή. Ωραία. Καταρχάς, ναι, θα φροντίσω να μείνω στο χρόνο, στο δεκάλεπτο, αν και κλείνει πια το, πάμε στις 7, οπότε δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε για συζήτηση. Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση. Θέλω να δηλώσω πριν ξεκινήσω ότι πραγματικά χαίρομαι που αποδέχτηκα την πρόσκληση, γιατί δεν είμαι γλωσσολόγος, όπως τα είδατε και εδώ, και το έχω δηλώσει και στην περίληψη που σας έστειλα. Είμαι ιστορικός του φύλου ουσιαστικά και της εκπαίδευσης. Αλλά λόγω της ενασχόλησής μου ως Προέδρου στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και επειδή είναι ένα θέμα που φυσικά με ενδιαφέρει αρκετά και ασχολήθηκα με το θέμα αυτό και την αντιμετώπιση του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι δέχτηκα την πρόταση. Πάντως χαίρομαι που είμαι σε αυτό το πάνελ γιατί άκουσα πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, θέσεις και προβληματισμούς. Εγώ θα μείνω στο τι έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσα από τις προτάσεις φυσικά της Επιτροπής Ισότητας, τα οποία όμως τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει πολιτικές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανέφερε νομίζω και η κυρία Παυλίδου στην αρχή ότι τελευταία πιο συστηματικά στα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουμε ή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του γλωσσικού σεξισμού και είναι αλήθεια. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε όλοι και όλες καλά ότι αυτό δεν ήταν βούληση ή απόφαση του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά κατά κάποιον τρόπο μας επιβλήθηκε με νομοθεσία και μέσα στο πλαίσιο βέβαια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι το θέμα της άνηση μεταχείρισης και ορατότητας των φύλων στον επίσημο γραπτό λόγο στον ευρωπαϊκό χώρο έχει ήδη απασχολήσει από τις αρχές του 21ου αιώνα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εντάξει την αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής διάκρισης στην πολιτική της, τη γενικότερη, για την προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως δείχνουν τα μέτρα και οι συστάσεις που έχει επισήμως λάβει και βλέπετε κάποια από αυτά ήδη από το 2007. Υπάρχει δηλαδή η σύσταση του 2007, η σύσταση 17 της Επιτροπής Υπουργών, των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία μεταξύ άλλων καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση μιας γλώσσας που θα αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας των φύλων. Η σύσταση του 90, η 4Ε, αφορά ειδικότερα στην εξάλληψη του σεξισμού από τη γλώσσα. Η σύσταση του 2007, πάλι του 2013, είναι πιο συγκεκριμένη και δηλώνει ή προτείνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση και μας πάει πιο κοντά στα πανεπιστήμια και αφορά ειδικότερα στις πολιτικές για την προώθηση της ισότητας στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Και επίσης και περισσότερες στις οποίες ας μην αναφερθώ για να κόψω κάποια πράγματα. Σε εθνικό επίπεδο τώρα και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και των υποχρεώσεων της χώρας μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα ισότητας προβλέπονται ακριβώς διατάξεις για την ορατότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων στον επίσημο γραπτό λόγο. Για παράδειγμα, κάποια πράγματα δείχνω και εδώ στη διαφάνεια. Έχουμε το επικαιροποιημένο για την περίοδο 21-25 σχέδιο δράσης, εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που δημοσιεύτηκε το 21, όπου προβλέπονται σχέδια δράσης σε τομιακές βέβαια πολιτικές, αλλά ειδικότερα αφορούν στην προώθηση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα. Πρόκειται για τον άξονα προτεραιότητας 4 και τη δράση 4-1-4. Νωρίτερα, το 19, με το νόμο του 4604 και το άρθρο 12, ο νόμος αυτός αφορούσε στην ουσιαστική ισότητα των φύλων στη χώρα μας, δηλώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η χρήση διατυπώσεων που υποκρύπτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση κατά τη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων. Και φυσικά υπάρχει
ήδη από το 2014, αλλά έχει επανεκδοθεί το 2018 από την τότε Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η Μαρία Ιγκασούκα είναι εδώ, που είχε την, με την ομάδα της συνέταξη τον οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας, που υπάρχει έως σήμερα, αποτελεί πλέον επίσημο κείμενο του κράτους μας και εμπεριέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το ευρωπαϊκό και το εθνικό, τόσο τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο της χώρας μας, η αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού άρχισε να εντάσσεται συστηματικά, όπως είπαμε, στις πολιτικές των ιδρυμάτων ή να επιχειρεί, τέλος πάντων, να ενταχθεί μετά το 19 και την ψήφιση του νόμου 4589, που ο νόμος αυτός, με βάση το άρθρο 33, έδωσε το έναυσμα για την ίδρυση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια. Οι επιτροπές αυτές είναι αυτές που ανέλαβαν ουσιαστικά το ρόλο της διαμόρφωσης, κάνοντας πρόταση βέβαια στη Σύγκλιτο, ανέλαβαν το ρόλο της διαμόρφωσης των πολιτικών και συγκεκριμενοποίησης των στρατηγικών των ιδρυμάτων για την προαγωγή της ισότητας, πολιτικές και στρατηγικές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και την εξάλληψη του γλωσσικού σεξισμού και την ισότιμη ορατότητα των οφείλων στο λόγο, γραπτό και προφορικό, που παράγεται και εκφέρεται στον χώρο των ιδρυμάτων. Οι πολιτικές αυτές, αν θέλουμε να τις δούμε στα ιδρύματα, αποτυπώνονται συνήθως στα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Είναι πολύ μεγάλα κείμενα, δεν μπορούσα να κάνω κάποια καλύτερη εικόνα για εσάς για το σχέδιο δράσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι πολιτικές λοιπόν αυτές αποτυπώνονται στα σχέδια δράσης για την ισότητα που έχουν εκπονήσει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως υποχρεώνονται, και αυτό έχει σημασία, εμέσως με τις χρηματοδοτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ξέρουμε νομίζω όλοι και όλες καλά όσοι είμαστε στα πανεπιστήμια, ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να υποβάλει πρόταση ερευνητική στο πλαίσιο του Horizon Europe, εάν δεν υπάρχει δημοσιευμένο στο ίδρυμά του ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα. Αλλά και άμεσα δεσμεύονται τα πανεπιστήμια να έχουν αυτό το σχέδιο δράσης για την ισότητα με τις πολιτικές εκεί αποτυπωμένες από τη δέσμευση της χώρας μας μέσω του εθνικού της οδικού χάρτη στις αρχές της συγκρότησης του νέου ευρωπαϊκού χώρου έρευνας που υπάρχει για την περίοδο αυτή. Τώρα, αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο σχέδιο δράσης αυτό που σας δείχνω εδώ και εκπώνησε και υλοποιεί για τα χρόνια 22 και 24, μεταξύ των πεδίων προτεραιότητας που έχουν συγκεκριμενοποιηθεί για το Πανεπιστήμιό μας για παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας στην ακαδημαϊκή ζωή του Ιδρύματος, έχει ενταχθεί και το πεδίο της επικοινωνίας, δηλαδή της γλωσσικής επικοινωνίας. Για τη συγκεκριμενοποίηση των παρεμβάσεων αυτών και τον προσδιορισμό των μέτρων και πρακτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θεωρήθηκε σημαντικό από την Επιτροπή Ισότητας, αλλά και το Ίδρυμα φυσικά, που χρηματοδότησε τις δράσεις του, άρα και τις έρευνές του, καταρχάς να μελετηθεί το πεδίο παρέμβασης. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις, δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα, αν δεν γνωρίζουμε για ποιον τα παίρνουμε αυτά. Έπρεπε δηλαδή να διερευνηθεί καταρχάς η υπάρχουσα έμφυλη γλωσσική κουλτούρα και γλωσσική πρακτική του Ιδρύματος. Έτσι λοιπόν έγινε μια πρώτη έρευνα στα διοικητικά έγγραφα, τα έγγραφα αλληλογραφίας, τις ανακοινώσεις των υπηρεσιών κλπ. Στους ιστότοπους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των επιτροπών και των υπηρεσιών, ελέγχθηκαν οι ονομασίες των επιτροπών, υπηρεσιών και δομών του Ιδρύματος. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι υπήρχε καταρχάς μια συνειδητή προσπάθεια στα διοικητικά κλπ. Έγγραφα για τη χρήση κάποιων γλωσσικών τύπων που επιδίωκαν να καταστήσουν ορατό και το γραμματικό θηλυκό γένος, χωρίς όμως αυτό να γίνεται με συνέπεια και συστηματικό τρόπο. Επίσης αυτή η προσπάθεια δεν αφορούσε το σύνολο των εγγράφων και φυσικά η προσπάθεια αυτή δεν αντιμετώπιζε το σύνολο των μορφολογικών τύπων ή των εκφράσεων των άλλων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις. Τα ίδια συμπεράσματα προέκυψαν και από τη μελέτη των ιστότοπων, ενώ εμφανέστερος γλωσσικός σεξισμός υπήρχε στις επωνυμίες των δομών και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, έχουμε ένα βραβείο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το βραβείο του νέου ερευνητή, ή έχουμε το θεσμό του συνήγορου του φοιτητή, όπως ακριβώς το λέω. Επίσης, μεγαλύτερος γλωσσικός σεξισμός μάλλον υπάρχει στα γραπτά κείμενα των φοιτητών και φοιτητριών και στις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ. Για τα τελευταία αυτά, τα γραπτά κείμενα δηλαδή και τις δημοσιεύσεις, δεν κάναμε συστηματική έρευνα όπως τα προηγούμενα. Στηριχτήκαμε περισσότερο, μια και ήμασταν όλοι και όλες όσοι ελέγξαμε αυτά τα θέματα μέλη ΔΕΠ. Επομένως, παίρνουμε γραπτά κείμενα
στα χέρια μας των φοιτητών και των φοιτητριών και ξέρουμε καλά περίπου τον επιστημονικό χώρο στον οποίο κινούμαστε. Άρα αυτό το τελευταίο συμπέρασμα δηλαδή δεν στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένη έρευνα παρά μόνο στην εμπειρία όσων μετήχαμε στην διερεύνηση αυτή. Με βάση λοιπόν τις παρατηρήσεις αυτές, οι στόχοι, τα μέτρα και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν ήταν καταρχάς, με δεδομένη αυτή την αυξημένη και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη χρήση μιας ευαίσθητης, και έχω λόγο που το λέω έτσι, ως προς το φύλλο γλώσσας, αλλά και την απουσία ταυτόχρονα εκπαίδευση και άσκηση των μελών του διοικητικού προσωπικού, αλλά και των φοιτητών φοιτητριών στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, την περιορισμένη βάση αυτής της προσωπικής και εμπειρικής παρατήρησης, την περιορισμένη ευαισθητοποίηση των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών ερευνητριών στο ρόλο που παίζει η γλώσσα στην πρόθεση ισότητας ή στο ρόλο που παίζει η γλώσσα στην παγίωση έμφυλων ανισοτήτων, θεωρήθηκε αναγκαία η συγγραφή ενός οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας σαν ως εκπαιδευτικού μέσου, αλλά και ως χρηστικού εργαλείου για όλα τα μέλη της κοινότητας. Ο οδηγός αυτός, σας τον δείχνω εδώ, πάλι την πρώτη του σελίδα μόνο, συντάχθηκε σε δύο εκδοχές. Μία εκτενέστερη με στόχο και την θεωρητική ενημέρωση των μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης και για τον επιστημονικό διάλογο που έχει διεξαχθεί για τη σχέση γλώσσα και φύλου, και μια συνοπτική με τη μορφή καθαρά, μια συνοπτική μορφή καθαρά πρακτικού χαρακτήρα, σαν ένας πρακτικός οδηγός χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της πρώτης εκδοχής του οδηγού, και αυτό δικαιολογεί και γιατί το κάναμε, ενώ υπήρχε ο οδηγός. Συγγνώμη, πρέπει να ολοκληρώνεται. Ναι, ναι, της Γενικής Γραμματείας, είχε σαν στόχο να παρουσιάσει ουσιαστικά όλη τη θεωρητική κουβέντα γύρω από αυτό. Ο πανεπιστημιακός χώρος θέλει και ενημερότητα, δεν θέλει μόνο πρακτικούς οδηγούς. Επομένως, γι' αυτό είχαμε αυτές τις δύο εκδοχές. Έχοντας λοιπόν αυτό ως εργαλείο, οι στόχοι μπήκανε για το θέμα της αντιμετώπισης του γλωσσικού σεξισμού σε δύο επίπεδα. Ένα στο επίπεδο του έμψυχου δυναμικού του Ιδρύματος, ο στόχος εκεί ήταν η ενημερότητα και η ευαισθητοποίηση όλων των μελών, αλλά και η άσκηση στη χρήση μιας γλώσσας ευαίσθητης ως προς το φύλο, κάθε έτος διαφορετικών κατηγοριών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έτσι δηλαδή, οργανώσαμε για παράδειγμα στην πρώτη χρονιά, επιλέξαμε φοιτητές, φοιτήτριες και διοικητικούς υπαλλήλους. Και οργανώθηκε ένα σεμινάριο, το οποίο κρατούσε 2 μήνες, είχε προσκεκλημένους και προσκεκλημένες, όπως βλέπετε, ειδικούς και ειδικές στα θέματα γλώσσας και επιχειρήθηκε, είχε διαλέξει αλλά είχε και εργαστήρια, με στόχο να μάθουμε να χρησιμοποιούμε ή να ευαισθητοποιούμαστε απέναντι οι φοιτητές και φοιτήτριες και προκειμένη περίπτωση και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Αναφορικά, τη χρονιά την επόμενη θα πρέπει να γίνουν για τις άλλες ομάδες. Αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ, που είναι και η πιο δύσκολη ομάδα κατά με για να απευθυνθείς για αυτού του είδους τα θέματα, εκεί θεωρήθηκε ότι οι γενικότερες άλλες δράσεις που είναι διαλέξεις κλπ. Μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και ταυτόχρονα μπορούν να δεσμεύσουν κάπως τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου στη χρήση ή στη θεώρηση αλλιώς κάπως της γλώσσας, μέσα από τη δέσμευση που έχουν έτσι κι αλλιώς στον κώδικα δεοντολογίας για την ισότητα στην έρευνα, έναν άλλο κώδικα που έφτιαξε η Επιτροπή Ενέκτημα το Πανεπιστήμιο και είναι κώδικας επίσημος. Σε αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας για την ισότητα στην έρευνα, ορίζεται ότι η δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει σε μια γλώσσα μη σεξιστική. Στο επίπεδο του Ιδρύματος. Πρέπει να ολοκληρώνεται. Ναι, ναι, κλείνω. Δεν το έχω αυτό. Κλείνω. Έτσι κι αλλιώς είναι το τελευταίο. Δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις δράσεις. Απλώς θέλω να πω ότι στο δεύτερο επίπεδο των στόχων, που ήταν σε επίπεδο του Ιδρύματος ως οργανισμού, έγινε το εξής, πιο βασικό θα πω τουλάχιστον. Πέρα από τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις για τις ιστοσελίδες κλπ., η Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος αποφάσισε να βγάλει ένα εγχειρίδιο σύνταξης δημοσίων εγγράφων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που βγήκε, το έχω εδώ, τέλος πάντων το έχω βάλει, το 2021. Ας αυτό συνεργάστηκε με την Επιτροπή Ισότητας και έτσι από αυτή την άποψη λοιπόν τα έγγραφα τουλάχιστον όσα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό ικανοποιητικά το πρόβλημα αυτό. Κλείνοντας λοιπόν θα πω τα εξής, ότι η καταγραφή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων αυτών και άλλων που δεν ανέφερα μπορεί να το συζητήσουμε μετά και η αξιολόγησή τους θα γίνει με το τέλος του 24. Επομένως, αποτελέσματα από αυτές τις παρεμβάσεις δεν μπορώ να πω παρά μόνο παρατηρήσεις τις οποίες έχω κάνει η ίδια.
Δηλαδή, παρατηρείται, και είναι σημαντικό, μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας της ορατότητας και των δύο γραμματικών γενών στο δημόσιο γραπτό λόγο, και αυτό αντανακλάται τόσο στα επίσημα διοικητικά έγγραφα που πλέον με συνέπεια το αντιμετωπίζουν αυτό, όσο και στα ποικίλα άλλα κείμενα επικοινωνίας των μελών της κοινότητας και δημοσιοποίησης δράσεων. Δεν είναι όμως απαλλαγμένα, ιδιαίτερα τα τελευταία, από αντιφάσεις. Μες στο ίδιο κείμενο μπορεί να δεις παρουσία διπλών γενών και μόνο αρσενικό. Συνήθως αξιοποιείται ο πιο τυπικός τρόπος απαλλαγής, δηλαδή το αρσενικό πρώτο κάθετος κατάληξης τέλος πάντων του θηλυκού. Όμως, ταυτόχρονα, και αυτό συνδέεται με την πολιτική που έχουμε στον οδηγό, και κλείνω με αυτό. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται και μία τάση, πιο ριζοσπαστική θα το έλεγα, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο με άλλες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία, παρότι οι άλλες προτάσεις συναντούν σημαντικές αντιστάσεις. Όπως για παράδειγμα η χρήση μιας ουδέτερης γλώσσας ή η χρήση συμβόλων, όπως παράδειγμα το παπάκι, ή σε λιγότερο βαθμό το έχουμε δει αυτό να υπάρχει, χρήση του ουδέτερου γένους, αυτό συνήθως από κάποιες συλλογικότητες των φοιτητών φοιτητριών. Και τα λέω αυτά γιατί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με βάση τον οδηγό αυτών, δεν προτείνει συγκεκριμένη γλωσσική πολιτική. Παραθέτει τις υφιστάμενες στη βιβλιογραφία προτάσεις για μια γλώσσα χωρίς γλωσσικό σεξισμό και αφήνει την επιλογή στα μέλη του. Και οι λόγοι γι' αυτό αναφέρθηκαν αρκετοί από την κυρία Παυλίδου. Εγώ θέλω να προσθέσω, είναι αυτοί οι λόγοι δηλαδή, και χάρηκα που τους άκουσα από μια ειδική, τη γλωσσολόγο, την κυρία Παυλίδου. Αλλά το κυριότερο είναι και κάτι άλλο για μας. Καμία επιστημονική γλωσσολογική πρόταση δεν είναι ουδέτερη. Έχει ιδεολογικές αφετηρίες. Είναι άλλο πράγμα να προτείνει θηλυκοποίηση από κάπου αλλού εκείνης, και άλλο πράγμα την ουδέτερη γλώσσα επίσης από αλλού εκείνης. Και καμία πρόταση επίσης, και κάθε πρόταση επίσης, έχει τα δικά της όρια. Και κάτι που το είπε η κυρία Παυλίδου, αλλά κλείνω με αυτό, το γλωσσικό εισιτήριο των μελών της κοινότητας, που αποφασίσαμε να το σεβαστούμε πολύ, είναι διαφορετικό και αντέχει διαφορετικού εύρους αλλαγές και αμφισβητής. Όλα τα υπόλοιπα, παραπέμπω σε όσα υπενήχθηκε η κυρία Παυλίδου. Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα όσο μπορώ να είμαι στον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς την κυρία Καλακούρα και περνούμε στην τελευταία μας ομιλήτρια, την κυρία Ελισάβετ Πανταβαρίνη. Και από μένα, σε όλες και σε όλους, ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση και ιδιαίτερα την κυρία Τωράκη. Να μοιραστώ την οθόνη μου. Τη βλέπετε? Ναι, ναι. Βλέπουμε, αλλά δεν ακούμε. Λίγο τον ήχο, αν μπορείτε να δυναμώσετε, παρακαλώ. Με ακούτε να έρθω πιο κοντά? Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Από εδώ θα μιλάω. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το δικό μας επάγγελμα, τις πρακτικές που κάνουμε στις βιβλιοθήκες ως βιβλιοθηκονόμος για την έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία, αν υπάρχει στις βιβλιοθήκες. Ξεκινάω με κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο επάγγελμά μας. Βλέπετε εδώ θεματικές επικεφαλίδες, θησαυροί, ταξινομικά συστήματα, ελεγχόμενο λεξιλόγιο. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, προκειμένου να περιγράψουμε πόρους, βιβλία, περιοδικά ή οτιδήποτε άλλο εντάσσουμε στις συλλογές μας. Και φυσικά χρησιμοποιούμε γλώσσα και ορολογία για να τα περιγράψουμε όλα αυτά. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε πολλές φορές έρχονται από το εξωτερικό, γιατί ως βιβλιοθηκονομία αυτή η επιστήμη ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα. Επομένως, πήραμε κάποια εισαγόμενα εργαλεία και τα μεταφράσαμε στα ελληνικά. Αυτά περιέχουν κάποια προβλήματα, περιέχουν ρατσισμό από ό,τι συνειδητοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς, εκτός από το δικό μας τον εγχώριο ρατσισμό, εισάγουμε και τον ρατσισμό από Αμερική, διότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε προέρχονται συχνά από τις ΗΠΑ. Εκεί υπάρχουν διάφορα κινήματα τα τελευταία χρόνια που αντιδρούν στην ορολογία των περασμένων αιώνων που χρησιμοποιείται ακόμα στα εργαλεία της βιβλιοθηκονομίας, και οι βιβλιοθηκονομικές κοινότητες προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με κάποιους κώδικες ηθικής. Ένας από αυτούς είναι ένας πρόσφατος, το 2021, ο κώδικας ηθικής της καταλογογράφησης, που γράφηκε από επαγγελματίες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και από διάφορες εθελοντικές ομάδες. Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά μεταφρασμένος και περιέχει 10 δηλώσεις ηθικών αρχών που χρησιμεύουν ως μπούσουλα στο επάγγελμά μας. Σας έχω στην επόμενη διαφάνεια μία από αυτές τις ηθικές αρχές, ότι εμείς ως βιβλιοθηκονόμοι καταλογογράφοι
Δεσμευόμαστε να περιγράφουμε πόρους, εδώ βάλτε βιβλία, περιοδικά, ό,τι θέλετε, χωρίς διάκριση, ενώ σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τις προτιμήσεις των σχετιζόμενων με αυτές φυσικών προσώπων. Εδώ, για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, θα σας πω ότι στους καταλόγους των βιβλιοθηκών, για παράδειγμα, όταν βλέπετε συγγραφέας, μεταφραστής, μεταφράστρια, πολλές φορές προσθέτουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες για τα άτομα αυτά, που μπορεί να τα παίρνουμε από μόνοι μας, ίσως να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα ή να εκθέτουμε κάποια πρόσωπα χωρίς αυτά να το γνωρίζουν. Επομένως, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και γι' αυτό έχουν γραφτεί αυτοί οι κώδικες ηθικής. Ένα παράδειγμα με την ορολογία που προέκυψε τα τελευταία χρόνια είναι η περίπτωση του illegal aliens. Είναι ένας νομικός όρος στις ΗΠΑ, που ως νομικός όρος εισήχθη και στους καταλόγους των ΗΠΑ, των βιβλιοθηκών. Μετά από μία παρατήρηση που έγινε από φοιτητές και φοιτήτριες στο κολέγιο Dartmouth στις ΗΠΑ, που θεώρησαν ότι ο όρος αυτός είναι μειωτικός και προσβλητικός προς τους μετανάστες, ξεκίνησαν έναν αγώνα να καταργηθεί η ορολογία αυτή από τους καταλόγους των βιβλιοθηκών. Το κίνημα εξελίχθηκε μάλλον σε κίνημα και τελικά κατάφεραν να βγει αυτός ο όρος από τους καταλόγους των βιβλιοθηκών. Γυρίστηκε μάλιστα και ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Change the Subject, το οποίο προβλήθηκε από τη βιβλιοθήκη του Απιθύτα το 2019 και οι συνάδελφοι από εκεί έγραψαν και τους ελληνικούς υποτίτλους του ντοκιμαντέρ. Αποτέλεσμα του κινήματος αυτού ήταν να αντικατασταθεί ο όρος Illegal Aliens, που στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε μέχρι τώρα παράνομοι μετανάστες, να χρησιμοποιείται πλέον στα αγγλικά ο όρος από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου Non-Citizens και Illegal Immigration, δηλαδή αντικαταστάθηκε από δύο όρους. Μη πολίτες, θα λέγαμε στα ελληνικά, και παράνομη μετανάστευση. Αυτοί οι δύο όροι δεν έγιναν μέχρι τώρα αποδεκτοί από ολόκληρη τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, διότι δεν δέχονται κάποιες βιβλιοθηκονόμοι τον όρο illegal στο immigration. Δεν θέλουν δηλαδή να υπάρχει όρος παράνομος ή παράνομη μετανάστευση. Και πιέζουν να καταργηθεί και αυτός από τους καταλόγους βιβλιοθηκών. Στο ΑΠΙΘΙΤΑ και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι όροι αυτοί στα ελληνικά έχουν καταργηθεί, οι όροι παράνομοι μετανάστες ή λαθρομετανάστες όπου υπήρχαν, και έχουμε εισάγει άλλους, παράνομοι αλλοδαποί ή αλλοδαποί και παράνομη μετανάστευση, ώστε ο όρος παράνομος να μην χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά ένα ουσιαστικό. Πρόσφατα γνωρίζετε κι εσείς ότι η ελληνική πολιτεία δεν επιθυμεί τη χρήση του όρου λαθρομετανάστες, όπως και το δίκτυο PICUM έχει προτείνει την UNESCO με κάποιες οδηγίες να χρησιμοποιείται ο όρος παράτυπος μετανάστες ή μετανάστες χωρίς χαρτιά. Επίσης, στα γεωγραφικά ονόματα που χρησιμοποιούμε στις βιβλιοθήκες υπάρχουν πρακτικές που προέρχονται από τις αποικιοκρατικές χώρες, επειδή, όπως σας είπα, είναι εισαγόμενα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Με το κίνημα της αποαποικιοποίησης, στα αγγλικά decolonization, υπάρχει μία τάση να αφαιρέσουμε οτιδήποτε καθιέρωσαν οι αποικιοκράτες και να γυρίσουμε στους πρωταρχικούς όρους που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες λαοί. Τα παραδείγματα που έχω στα δεξιά της οθόνης είναι αυτά, δηλαδή έχουν καταργηθεί οι όροι Σουαζιλάνδη, Νότια Ροδεσία ή Βομβάη, που ήταν βέβαια όροι που χρησιμοποιούσαν οι αποικιοκράτες, και χρησιμοποιούμε πλέον ή προσπαθούμε σιγά σιγά να περάσουμε στους όρους που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες λαοί πριν τις αποικίες. Και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι και η γραφή της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Κίεβ, αντί για το Κίεβ, που το έχουμε μεταφράσει και εμείς Κίεβο, διότι η γραφή αυτή έρχεται πιο κοντά στην προφορά που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για την πρωτεύουσα Κίεβ, αντί για Κίεβ που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι. Περνάω στο Homos Horus, που αποτελεί ένα εργαλείο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που χρησιμοποιεί η βιβλιοοικονομική κοινότητα του εξωτερικού. Είναι ένα εργαλείο που περιγράφει ορολογία που χρησιμοποιεί η ίδια η κοινότητα, και η βιβλιοοικονομική κοινότητα του εξωτερικού σε διάφορες χώρες έχει αρχίσει σιγά σιγά να το ενσωματώνει στους καταλόγους της, ώστε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιεί η ίδια η κοινότητα. Έχω εδώ ένα παράδειγμα και σας έχω βάλει επίτηδες την αγγλική ορολογία για να δείτε ότι έχει προκύψει εδώ ένα μικρό πρόβλημα
και δεν μπορούμε ακριβώς να χρησιμοποιούμε τη μετάφραση, ακόμα και μας φαίνεται προφανής. Δηλαδή, ο όρος λέσμιας, που εμείς θα λέγαμε κατευθείαν είναι λεσβίες στα ελληνικά, αυτό θα βάλω για να περιγράψω το βιβλίο, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι εδώ, στο χωμοσόρους, εντάσσουν τα άτομα που είναι είτε γυναίκες, αυτοχαρακτηρίζονται ως γυναίκες, ή άτομα που είναι gender non-conforming, μη δυϊκά δηλαδή. Εντάσσουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή, και όχι μόνο τις γυναίκες. Και έχει προκύψει μία διαμάχη, μία αντιπαράθεση λεκτική, θα έλεγα, διότι στον όρο gay, το χωμοσόρους, δέχεται ότι αυτό αναφέρεται μόνο σε άντρες. Ενώ στο lesbians αναφέρονται και γυναίκες και μη ειδικά άτομα. Δεν υπάρχει αντιστοιχία, δηλαδή, για τον όρο gay. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα, κοινότητες, δηλαδή οι ΛΟΑΤΚΙ, που να μας προσφέρουν αργότερα για να τα εντάξουμε και εμείς στους καταλόγους μας ως εργαλεία. Υπάρχουν κάποια γλωσσάρια, έχω εδώ πέρα κάποια παραδείγματα από το Color Youth, που γράφουν ποιοι όροι θεωρούνται προτιμόμενοι ή προσβλητικοί, με κόκκινο και με πράσινο βλέπετε αντίστοιχα. Εδώ το συγκεκριμένο, χωρίς να θέλω να δείξω κάποια προτίμηση στο συγκεκριμένο γλωσσάριο, αν το χρησιμοποιούμε ή όχι. Λέει ότι καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε τον όρο ομοφυλόφιλος, ομοφυλόφιλο, ομοφυλόφιλο, αλλά να χρησιμοποιούν όρο γκέι άντρας ή λεσβία για γυναίκα. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει η ίδια κοινότητα και αν είναι δυνατόν να γίνει κάποια συνεργασία με τις υπόλοιπες επιστημονικές κοινότητες ώστε να τα εντάξουμε στα εργαλεία μας. Ένα άλλο εγχειρίδιο που υπάρχει στο διαδίκτυο και νομίζω και η κυρία Πατινιωτάκη αναφέρθηκε σε κάποια εργαλεία για δημοσιογράφους. Θα μπορούσαν, εγώ θα ήθελα να πω, να υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία και για εμάς τους βιβλιοθηκονόμους, γιατί και εμείς χρησιμοποιούμε δημόσιο λόγο μέσω των καταλόγων μας και άλλων λεξικών, τα ιδρυματικά αποθετήρια που έχουμε, όπου χρησιμοποιούν και αυτά ορολογία και τα βλέπει πολλοί κόσμος και ενδεχομένως να θεωρήσει κάποια ορολογία προσβλητική ή μειωτική. Ένα παράδειγμα που έχω εδώ σε αυτή τη διαφάνεια είναι η ορολογία φιλομετάβαση που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε κατά το εγχειρίδιο αυτό, αντί για την αλλαγή φύλου. Που αυτά είναι λεπτομέρειες που εμείς ως βιβλιοθηκονόμοι να μην τα ξέρουμε, γιατί αναγκαζόμαστε να περιγράφουμε πηγές και πόρους όλων των επιστήμων, χωρίς να είμαστε ούτε φυσικοί, ούτε μαθηματικοί, ούτε γλωσσολόγοι. Εμείς περιγράφουμε ό,τι εργαλείο υπάρχει στη συλλογή μας, χωρίς να είμαστε ειδικοί. Επομένως, χρειαζόμαστε εργαλεία που είναι κατάλληλα και ενημερωμένα, για να μην προσβάλλουμε για τις αντίστοιχες κοινότητες. Συγγνώμη, μπορείτε να συντομεύετε. Ναι, είναι η τελευταία διαφάνεια. Για την έμφυλη γλώσσα, θα ήθελα να πω ότι και εμείς χρησιμοποιούμε κυρίως στα βιβλία που μιλάνε γενικά για γλύπτες, για παράδειγμα, τον όρο γλύπτες, Έλληνες. Και το θηλυκό ουσιαστικό το χρησιμοποιούμε όταν το βιβλίο αναφέρεται συγκεκριμένα για γυναίκες αθλήτριες. Σε αντίθετες περιπτώσεις, μιλάμε για αθλητές, για γλύπτες. Χρησιμοποιούμε το σφαινικό όπως γενικά γινόταν στην Ελλάδα. Προσπαθούμε και εμείς τώρα με την έκδοση του οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα να ενημερωθούμε προς το παρόν. Δεν μπορώ να πω ότι αλλάζουμε τους καταλόγους. Δεν βλέπω να προστίθενται σύντομα οι όροι βουλεύτρια, διδακτόρισα ή πριτάνησα. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ χρόνο και κόπο και προσωπικό που δεν διαθέτουμε στις βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή. Χρήσιμο είναι όμως να κάνουμε αυτή την κουβέντα ώστε να αλλάξει στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια και ο οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ουδέτερη ως προς το φύλλο γλώσσα, που ούτε αυτό βέβαια εφαρμόζεται προς το παρόν και είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στους καταλόγους βιβλιοθηκών, διότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε αναφορά στο θηλυκό. Αν ένα βιβλίο αναφέρεται συγκεκριμένα στις γυναίκες αθλήτρες, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δηλαδή το ουδέτερο. Όπως εδώ σας έχω το νοσηλευτικό προσωπικό. Και τέλος θα πω ότι οι αλλαγές στις υπάρχουσες θεματικές επικεφαλίδες, οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούμε ως επαγγελματίες, απαιτούν πάρα πολύ κόπο και θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη δράση από την πολιτεία με κάποιο πρόγραμμα, δεν ξέρουμε, πολύ συνεργασία από άλλους κλάδους, όπως είπε και η κυρία Πατινιωτάκη, διότι είναι πολύ μεγάλο έργο, όσο και αν θέλουμε να το αλλάξουμε και να προχωρήσουμε σε κάτι πιο σύγχρονο, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ, αυτά είναι τα email μου. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χανταβαρίδου και με κάποια επιστέψη
Ξεκινούμε τη συζήτηση. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που είχαν δηλώσει ότι 7.30 θα πρέπει να αποχωρήσουν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την κυρία Παυλίδου, θα έλεγα αυτό το λόγο να της δώσουμε την προτεραιότητα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, γιατί στις 7.30 μας το είχε δηλώσει αυτό ότι θα πρέπει να αποχωρήσει. Άρα, η κυρία Φωτοπούλου, βλέπω ένα χεράκι από την κυρία Φωτοπούλου. Ναι, δεν έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση προς κάποια από τις πολύ ενδιαφέρουσες κυρίες και τον κύριο οι οποίοι μας έκαναν τις παρεμβάσεις τους. Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, ότι το θέμα έχει πάρα πολλές πλευρές, οι οποίες φάνηκαν και από τις παρεμβάσεις. Δεν είναι θέμα γλωσσικό ή γραμματικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο το πώς θα λυθούν τα διάφορα προβλήματα που θέτει η μορφολογία. Κατά την άποψή μου, η μορφολογία και η ορατότητα βρίσκονται σε πόλεμο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να εκφραστούν όλες αυτές οι νέες κοινωνικές ανάγκες και κοινότητες και είναι ένα θέμα προς αντιμετώπιση. Αλλά το βασικό θέμα που καθορίζει και τις επιλογές και τις αντιλήψεις είναι κοινωνικό. Δηλαδή είναι κοινωνικά τα θέματα. Έθιξε αρκετά και η κυρία Παυλίδου και διάφοροι άλλοι ομιλητές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία προετοιμασία των κοινωνικών ομάδων να αντιληφθούν ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να τα δουν και να τα πούν αλλιώς. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι με το ουδέτερο. Εγώ καταρχήν, επειδή συμμετέχω σε μια από αυτές τις ομάδες που είπε και η κυρία Δαλακούρα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων, δεν είναι καθόλου εύκολο, εκτός από τα πολύ γενικά κυρίες, κύριοι και όλα τα άλλα τα πολύ γνωστά που λέμε, δεν είναι εύκολο να μην θίξεις το γλωσσικό αίσθημα του άλλου και ταυτοχρόνως να μην προσβάλλεις. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη των συναδέλφων για το πώς αντιλαμβανόμεθα το θέμα του ουδέτερου και του αρομπάς, του παπάκι, πώς το λένε, ως έναν τρόπο έκφρασης, τον συμπεριληπτικό τρόπο έκφρασης. Και αν είναι δυνατόν, αν είναι εύκολο να έχει αυτού του τύπου η συμπερίληψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτοπούλου. Υπάρχει κάποιος από τους ή κάποια από τους εισηγητές, τις εισηγήτριες, που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ας πάρει κατευθείαν το λόγο, όποιος ή όποιος. Γεια σας, η Εμμανουέλα Πατνιωτάκη είμαι. Θα ήθελα απλώς να σχολιάσω σε σχέση με τη χρήση αυτού του συμβόλου που ονομάζουμε παπάκι. Και υπάρχει και μία κοφή συμμετέχουσα που το έγραψε μέσα στο chat, η Όλγα Ιταλέκου. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι οποιαδήποτε επιλογή συμβόλου ή οποιοδήποτε τρόπου έκφρασης, ιδιαίτερα στο γραπτό λόγο, πρέπει να γίνεται χωρίς να αποκλείουμε άλλους ανθρώπους. Όταν χρησιμοποιούμε σύμβολα που έχουν συγκεκριμένη μεταβλητή στα λογισμικά ανάγνωσης των τυφλών ανθρώπων, αποκλείουμε έναν άλλο πληθυσμό. Δηλαδή αυτό το παπάκι, όταν το διαβάζει ένας αναγνώστης οθόνης, φτάνει σε αυτό το σημείο και διαβάζει παπάκι. Διαβάζει ότι ακολουθεί κάποιο email ή υπάρχει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οπότε είναι κάτι το οποίο για εμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια που το βλέπω είναι εξορισμού εκτός. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι της γλώσσας. Και ακόμα και επιστημονικά να το ψάξουμε, το παπάκι προέρχεται από τη σύνδεση του α και του ι στην παλιότερη έκδοση της ισπανικής γλώσσας. Δεν προέρχεται από μία βάση η οποία μπορεί να υποστηριχθεί από την ελληνική. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή ρωτήσατε αν υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί από γλωσσολογικής άποψης, θεωρώ ότι η όποια λύση έρθει από τα ελληνικά πρέπει να βασίζεται στην ελληνική γλώσσα και να έχει αντιστοιχεία σε ό,τι εργαλεία χρησιμοποιούμε ήδη και αναπτύσσουμε ήδη για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων. Όχι να βγάζουμε κάτι που θα αποκλείσει
περαιτέρω μια ομάδα. Συμφωνώ απολύτως και σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, το παπάκι δεν μπορεί να εκφράσει το αρσενικό, το θηλυκό, τη μορφολογία. Αν δείτε, όταν πάμε να γράψουμε και να βάλουμε το παπάκι, δεν μπορεί να το πιάσει, είναι αμφίσιμο. Αν είναι αρσενικό, θηλυκό, καταλάβατε. Είναι μια πολύ δύσκολη, τη σέβομαι την άποψη των συναδέλφων που το εισάγουν, αλλά νομίζω ότι η ορατότητα θέλει πραγματικά ορατότητα. Θέλει δηλαδή να κάτσει κανείς και να δει μια σειρά θέματα. Οι λύσεις δεν είναι εύκολες, όπως είπε και η κυρία Παυλίδου στην αρχή, και ούτε πατάμε ένα κουμπί και βγαίνουν. Επίσης, για να πω και εγώ κάτι για το παπάκι. Το παπάκι είναι επίσης προβληματικό, πέρα από όλους τους λόγους που εξετάσατε, και γιατί όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, π.χ. εδώ πέρα είναι όπως all τους μιλτ, ο εγκέφαλός μας βάζει γένος εκεί. Πάνω, καθώς διαβάζουμε, βάζουμε ήδη αρσενικό γένος εκεί πέρα, δεν το αφήνουμε κενό. Και άρα αφήνουμε αλόβητο αυτό το σεξισμό στη γλώσσα εκείνη την ώρα. Οπότε το παπάκι δεν είναι πουδενήλης. Ναι, ναι. Θα ζητήσει το λόγο. Δεν τον έχετε δώσει. Ναι, παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι είναι αναγκαίο να εκφράζονται όλες οι κοινωνικές κατηγορίες στο λόγο. Αυτή η έκφραση όμως δεν μπορεί να συνεπάγεται μια νέα μορφή αορατότητα των γυναικών και στην ουσία να καταργεί αγώνες πολλών δεκαετιών για αυτή την ορατότητα. Θεωρώ ότι το παπάκι και άλλα σύμβολα ή καταλήξεις ε στα ισπανικά ή εν, δεν ξέρω σουηδικά που το βλέπω μερικές φορές, αποφεμινιστικοποιούν το λόγο, τη γλώσσα, γιατί ξέρετε, ο φεμινισμός, η θεωρία, η φεμινιστική σκέψη και η επιστήμη είναι εγγενώς στρατευμένη στην ισότητα ανδρών και γυναικών και στην υπέρβαση της θηλυκής υποτέλειας. Τέτοια πράγματα που αποκλείουν το μισό και παραπάνω πληθυσμό της γης, στο όνομα της δημοκρατίας λειτουργούν και της συμπερίληψης, λειτουργούν με αποκλεισμό. Και φαντάζομαι ότι εκεί έγινε και η διαφωνία που εγώ τη συμμερίζομαι πολύ των γυναικών, των φεμινιστριών κτλ. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση. Πάντα υπήρχε μία συζήτηση ανάμεσα στις φεμινιστικές απόψεις και στις απόψεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και να δούμε λύσεις στο μέλλον και προτάσεις για να το δούμε. Εκείνο που δεν θα γίνει δεκτό, ελπίζω και εύχομαι, είναι να έχουμε μια νέου τύπου αορατότητα των γυναικών, τι είναι στην ουσία μια ακραία μορφή εμφυλισβίας. Μήπως η κυρία Παυλίδου, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκασούκα. Μήπως η κυρία Παυλίδου θα ήθελε να πει κάτι, να συμμετάσχει στο σημείο αυτό. Άννα, δεν ξέρω αν με ακούς. Προσπαθώ εγώ και ώρα να ανοίξω το βίντεο. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Σε βλέπω. Εγώ προσπαθούσα να επικοινωνήσω και με σένα και δεν μπορούσα. Ναι. Προσπαθούσα να πω κάτι και προηγουμένως. Τέλος πάντων, για το παπάκι, εγώ δεν συμμερίζομαι τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφήσουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές ακριβώς λόγω των προβλημάτων που εμφανίζει η θηλυκοποίηση. Αλλά όπως επέμεινα και τόνισα, δεν θα εμείνουμε σε μία λύση, σε μία συνταγή, αλλά θα δοκιμάζουμε κάθε φορά εκ νέου ποια είναι η προσφορότερη λύση. Δεν συμμερίζομαι το φόβο της Μαρίας της Γκασούκα ότι οι γυναίκες θα πέσουν πάλι πίσω στην αορατότητα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ευελιξία. Έτσι,
Τώρα, αν το παπάκι προήλθε από πού και πώς προήλθε, μαθαίνει πραγματικά διάφορη, γιατί με την ίδια λογική θα έπρεπε να αποκλείσουμε και όλες τις λέξεις της ελληνικής που προήλθαν από δανεισμό από άλλες γλώσσες. Έτσι. Αυτό δεν είναι επιχείρημα για να το αποκλείσουμε. Κατά την άποψή μου, επιχείρημα για το παπάκι είναι το ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει στον προφορικό λόγο και το επισήμανα αυτό. Αλλά θα μπορούσε τα ίδια επιχειρήματα και από τις άλλες ομιλήτριες να εκφραστούν, να διατυπωθούν και για το ουδέτερο γένος. Η δική μου η άποψη, το επαναλαμβάνω, είναι δοκιμάστε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε και δοκιμάστε το όμως στην πράξη. Θέλω να πω, αν έχετε τη δυνατότητα μέσα στην ομάδα που λειτουργείτε να εφαρμόσετε κάποιες πρακτικές και με αυτές να βγείτε παρά έξω και να τις επιβάλλετε, μπράβο σας, πάρα πολύ καλό θα κάνετε. Έτσι, επομένως δεν είναι. Και κάτι που υπόθηκε προηγουμένως, δεν θυμάμαι από ποιο άντρας πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο, γι' αυτό τόνισα ότι σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να είμαστε διατεθειμένες να δώσουμε τις ανάλογες μάχες. Δηλαδή, ο κύριος Καλοβυρνάς πραγματικά δίνει μάχες. Είναι μία ακτιβιστική τοποθέτηση, την οποία εκτιμώ περιόριστα. Αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Εφόσον μπορεί να το κάνει, το κάνει και μπράβο του. Το ίδιο ισχύει και για τα παπάκια και για τις χήνες και για το κοτσιφάκι, για οτιδήποτε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει μία οδός, ένα χρυσό κλειδί που θα μας βγάλει από το πάρα πολλά αδιέξοδα που οδηγούμαστε λόγω του γεγονότος ότι το γραμματικό γένος είναι βαθύτατα ριζωμένο στην ελληνική γλώσσα, ακόμη περισσότερο από ό,τι είναι στη γερμανική. Δηλαδή, λύσεις που έχουν προταθεί για τα γερμανικά δεν λειτουργούν στα ελληνικά. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, ότι... συγγνώμη, τι έλεγα, γιατί το ξεκίνησε αυτό. Ναι, έχουμε τη διγλωσσική μας κληρονομιά και έχουμε τις μεταδιγλωσσικές εξελίξεις που δεν είναι πολύ λαφριές και αυτές. Βάρος μεγάλο και αυτό. Άρα, μακάρι να βρίσκουμε διόντως, αλλά το να βρεθεί μία μοναδική λύση με δεδομένο ότι η θηλυκοποίηση οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα σε αδιέξοδα, το θεωρώ μάλλον απίθανο. Θα ήθελα τώρα να κάνω μία παρατήρηση, ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που μας είπε η κυρία Δαλακούρη, η οποία περιέγραψε λεπτομερέστατα την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μία διόρθωση από πλευράς μου, όταν αναφέρθηκα στην πληθώρα των εκδηλώσεων τα τελευταία 5 χρόνια, προφανώς δεν εννοούσα στα πανεπιστήμια και στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά εννοούσα εκδηλώσεις που γίνονται στην τηλεόραση, όχι απαραίτητα στην Ελλάδα, διεθνώς, το είχα τονίσει αυτό, στην τηλεόραση, στον τύπο, συνέδρια, άπειρα συνέδρια, μόλις με μερικές μέρες τελείωσε ένα συνέδριο στο Παρίσι, με θέμα τη συμπεριληπτική, την σεξιστικό λόγο κλπ. Αυτό εννοούσα, όχι στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, μερικά πανεπιστήμια δεν περίμεναν να γίνουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συγκροτήσουν επιτροπές ισότητας. Θυμίζω ότι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είχαμε από πολύ νωρίς επιτροπές ισότητας και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 80 στο ΑΠΘ λειτουργούσε η ομάδα γυναικείων σπουδών. Προφανώς, όταν ορίμασε η κατάσταση, ζητήσαμε και επιτροπές ισότητας και η έρευνα που είχα κάνει εγώ για τα θηλυκά επαγγελματικά και για το μη σεξιστικό λόγο σε διάφορους τομείς του Πανεπιστημίου ήταν το 2012. Δηλαδή, δεν περιμέναμε να έρθει έξωθεν ένα έναυσμα για να το κάνουμε. Αυτά. Στο Αιγαίο ακριβώς. Ναι. Αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτά, μια και με ανέφερε η κυρία Παυλίδου. Κυρία Παυλίδου, εγώ είμαι απόφοιτη του ΑΠΘΙΤΑ. Μία από τις κυρίες η οποία ήταν στην ομάδα γυναικών του ΑΠΘΙΤΑ, η κυρία Ζιώγου, είναι η... Συγγνώμη, δεν ήταν ομάδα γυναικών, ήταν ομάδα σπουδών. Υπάρχει μεγάλη... Ναι, ομάδα
ήταν η πρώτη ομάδα η οποία έγινε σε πανεπιστημιακό χώρο, μετατρέποντας τον φεμινισμό σε ακαδημαϊκό φεμινισμό ουσιαστικά. Και είχαν γίνει και αρκετά προγράμματα και την Επιτροπή την ξέρω. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι σε μια τέτοια, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και καλά κάνατε και το σημειώσατε, απλά σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση προσπαθούμε να, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπάθησα να δώσω, είναι ότι με ορμή και συστηματικότητα μπαίνει το θέμα άνωθεν από το 2019 και μετά. Σαφώς και υπήρχατε οι γλωσσολόγοι και τα λοιπά με δικές σας δράσεις, με τα μαθήματά σας και κάποια ομάδα ή ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Θεσσαλονίκη που τη γνώριζα, φυσικά και το Αιγαίο έχει αρχίσει λίγο νωρίτερα επίσης. Δεν τα αμφισβητώ αυτά τα πράγματα. Απλά νομίζω ότι έχει σημασία το γεγονός ότι από το 19 και μετά έχουν πάρει μια άλλη τέλος πάντων μορφή και μεγαλύτερη πυκνότητα θεωρώ. Εάν μπορώ να πω μία κουβέντα μόνο για αυτά τα προηγούμενα που συζητάμε για το παπάκι, ημί και τα λοιπά της λύσης, είπα εξ αρχής ότι και εγώ συμφωνώ με το ότι δεν υπάρχει μία λύση μόνο. Διότι καμία δεν απαντά, κάθε μια έχει τα όρια της και κάθε μια έχει τους δικούς της περιορισμούς. Όμως για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο ξεκίνησε όλο αυτό, να ξαναδούμε τη γλώσσα από την άποψη του σεξισμού. Διότι δεν υπήρχε η ορατότητα κάποιου φίλου των γυναικών. Επομένως, στην οποιαδήποτε λύση προκρίνουμε ή προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να κάνουμε συνδυασμό αυτών, το ερώτημα της ορατότητας για μένα είναι κρίσιμο. Άρα, δεν ξέρω αν λέω τώρα, το ουδέτερο γένος που σας είπα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχω δει σε κάποιες συλλογικότητες φοιτητών μόνο, ή αν αυτά τα σύμβολα παπάκια τα λοιπά, που υπηρετούν μεν το δημοκρατικό αίσθημα συμπεριλαμβάνοντας όλους ή αναφερόμενους σε όλους και από ό,τι αποδεικνύεται όχι σε όλους τελικά με το παπάκι, εάν υπηρετούν και την έννοια της ορατότητας. Γιατί τα μέλη, τα άτομα, κοινωνιών, πανεπιστημίων κλπ. Έχουν μία ταυτότητα φύλου όπως την ορίζει ο καθένας. Αλλά η ορατότητα δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπηρετηθεί από τέτοια συμπεριληπτικά σύμβολα. Συγγνώμη, Άννα, που παρεμβαίνω. Η ορατότητα για τις γυναίκες, τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Δεν λέω μόνο για τις γυναίκες, κυρία Παπαδίδου, λέω γενικώς. Και για τις γυναίκες, γιατί στο παπάκι είναι και οι γυναίκες, είναι και οι άντρες, είναι και οι ΛΟΑΤΚΙ, είναι και οι πάντες. Ναι, ακριβώς, το παπάκι. Αλλά λέτε πρέπει να εξασφαλιστεί η ορατότητα. Προηγουμένως ακούστηκε το αντεπιχείρημα ότι με το παπάκι δεν εξασφαλίζεται η ορατότητα και το θεωρώ σωστό αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει κάπως να δούμε ότι δεν μπορεί το, η μία οδός να μας οδηγήσει σε μία λύση, σε ένα διάτσο. Επομένως, τι συζητάμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως συζητάμε μόνο, συγγνώμη λίγο Μαρία. Γίνεται επανέσεις αμέσως μετά να ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό σημείο. Μισό λεπτό, Μαρία. Συζητάμε, κυρία Παυλίδου, μόνο το ότι η ορατότητα είναι ζητούμενο. Όχι μόνο για τις γυναίκες. Και άρα οι λύσεις που προκρίνουμε, και το επαναλαμβάνω, οι λύσεις που επιλέγουμε, που δοκιμάζουμε, που αφού δεν έχουμε καμιά σίγουρη, σίγουρα συμφωνώ μαζί σας, ότι και συνδυασμό θα κάνουμε και θα δοκιμάσουμε. Ένα ζητούμενο είναι όμως μην χάσουμε την επιδίωξη που είναι η ορατότητα όλων των ταυτοτήτων. Και δεν ξέρω πώς ένα σύμβολο που τους συμπεριλαμβάνει όλους, όποιο και αν είναι αυτό, ακόμα και αν τους συμπεριλάβει όλους χωρίς να αποκλείει κανέναν, πόσο θα υπηρετήσει αυτό το πράγμα. Άρα, και καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, το παράδοξο της άποψης που διατυπώνεται. Θα ήθελα να μπορώ, κύριε Σημεωνίδη. Αργύρι, λίγο να ολοκληρώσουμε. Πάνω σε αυτό θα πω. Εγώ θέλω μια ερώτηση. Πάντως αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής, ότι η ορατότητα κατά τη γνώμη μου δεν είναι μία. Για να συνεχίσω ίσως τη σκέψη που ακούστηκε πριν. Έτσι, οι ορατότητες είναι πολλές. Και αυτό συσχετίζεται με τις ενδεικτικότητες που αναφέρθηκε πιο πριν πάλι από την κυρία Παυλίδου και με τις κοινότητες πρακτικής. Άρα δεν έχουμε μία γυναική ορατότητα, έχουμε πολλές ορατότητες, πολλές ενδεικτικότητες αυτών των ορατοτήτων, οι οποίες συνδέονται και γιώνονται σε διαφορετικές κοινότητες πρακτικής. Άρα πολλές διαφορετικές κοινότητες πρακτικής μπορούν να θέλουν να ενδείξουν την ορατότητά τους μέσα από το παπάκι, ενώ άλλες όχι.
Άρα δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε ποια είναι η μία μοναδική ορατότητα της γυναίκας. Γιατί εδώ αν το κάνουμε αυτό θα μπούμε σε ουσιοκρατικές λύσεις, ενώ όροι κλειδιά όπως η ενδεικτικότητα και η κοινότητα πρακτικής μας κατευθύνουν στο να σκεφτούμε τις πολλαπλές ορατότητες των γυναικών. Και με την ευκαιρία, ένα τελευταίο σχόλιο για να μην ξαναπάρω το λόγο, ακούστηκαν όροι όπως γλωσσικό αίσθημα, η γλώσσα αντιστέκεται, η γλώσσα αποδέχεται, πιθανότατα ο φυσικός ομιλητής της μητρικής γλώσσας, γιατί όχι της πατρικής γλώσσας, ερώτημα. Έτσι, σε όλους αυτούς τους όρους εγώ έχω μια μεγάλη δυσπιστία, διότι κρύβουν ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει μια ηγεμονία, η πατριαρχική ηγεμονία, δεν έχουμε κανένα φυσικό γλωσσικό αίσθημα, αλλά ένα επιβαλλόμενο γλωσσικό αίσθημα πατριαρχικού τύπου. Μπράβο, αυτά. Πολύ σωστό. Αν μου επιτρέπετε, επειδή σήκωσα το χέρι μου αμέσως μετά από το κύριο, πάνω σε αυτό το θέμα. Κοίτα, η κυρία Κασόκα έχει μια ερώτηση. Ναι, κάτι που δεν ξέρω. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τη Σούλα και την κυρία Παυλίδου το εξής. Υπάρχουν γλώσσες, όλα αυτά που συζητάμε αφορούν γλώσσες που αναγνωρίζουν την έννοια του φύλου. Πολύ συχνά στην φεμινιστική θεωρία γίνεται μία κριτική δυτικοκεντρισμού, διότι το φύλο όπου το προσδιορίζουμε ως κατασκευή, πολιτισμική, κοινωνική κτλ. Δεν χρησιμοποιείται από πάρα πολλές γλώσσες. Δεν γίνεται κατανοητό και είναι χαρακτηριστικό σχεδόν σε όλες τις διαλέκτους της Ινδίας. Ενώ οι όροι γυναίκα, άντρας είναι σαφείς, υπάρχουν, περιλαμβάνονται. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κλείνουμε την ερώτηση, αν υπάρχει κάποιος επιθυμεί να απαντήσει. Σχολιάσω κάτι που είπε η κυρία Παυλίδου. Την έχουμε δεδομένα τώρα στη διάθεσή μας για να απαντήσουμε σε αυτό. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση της κυρίας Παυλίδου για πολλαπλές οδούς θεωρώ ότι είναι και δημοκρατική στην αντιμετώπιση, το αφήνεται στο χρήστη, αλλά και εναρμονίζεται με το χαρακτηριστικό των γλωσσών που είναι η γλωσσική ποικιλία, η οποία προηγείται πολύ συχνά της γλωσσικής αλλαγής. Εδώ θέλουμε γλωσσική αλλαγή και μπορούμε να έχουμε μια γλωσσική ποικιλία όπως είναι το σύνηθες που συμβαίνει στις γλώσσες πριν τη γλωσσική αλλαγή. Με συγχωρείτε, αλλά τι το δημοκρατικό υπάρχει στο να αποκλείουμε τον ανάπηρο πληθυσμό πληροφόρηση? Μισό λεπτάκι, επειδή αυτό αναφέρθηκε και επειδή γίνονται και διάφορα σχόλια στο chat τα οποία είναι υπέρ αυτής της θέσης, επειδή τοποθετήθηκε η συνάδελφος και το εξήγησε ότι ουσιαστικά από την θέση της κατάλαβα ότι αφήνουμε εκτός τις τυφλές ανάπηρες γυναίκες και τους τυφλούς άντρες που θέλουν να ενημερώνονται πάνω σε αυτό το θέμα και όλα τα τυφλά άτομα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι ζήτημα επιλογής εδώ αυτό. Αν εγώ ανακαλύψω ένα νέο τρόπο, ο οποίος αποκλείει τα μισά άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν την σημερινή εκδήλωση, δεν νομίζω ότι θα πει κανείς, δεν πειράζει, είναι άλλος ένας τρόπος. Εδώ μιλάμε για έναν τρόπο, ο οποίος αποτελεί έναν αποκλεισμό για κάποιους ανθρώπους και επειδή υπάρχει μια παρανόηση, οι τυφλοί άνθρωποι δεν προβαίνουν σε δυνατότητα, σε πράξη ανάγνωσης μόνο μέσω Braille. Αν πάμε να αναφερθούμε στο Braille, είναι η μόνη εύκολη περίπτωση γραφής στην οποία μπορεί να δοθεί ένα σύστημα με 6 ακίδες να βρούμε έναν συνδυασμό ο οποίος να αφορά όλα τα γέννη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λυθεί στο Braille το ζήτημα. Το ζήτημά μας δεν είναι το Braille. Το ζήτημά μας είναι ότι αυτά που γράφουμε θέλουμε να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους. Και επειδή η προσέγγιση δυστυχώς δείχνει το πόσο στην ουσία δεν συμπεριλαμβάνουμε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό δείχνει ουσιαστικά το κατά πόσο σκεφτόμαστε και όλους τους υπόλοιπους, όταν κάνουμε μία τέτοια συζήτηση, δεν μπορεί μία από τις επιλογές να είναι ο αποκλεισμός μίας άλλης κοινωνικής ομάδας. Και με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά αισθάνομαι από τα ονόματα που βλέπω ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση από τυφλές γυναίκες και τυφλά άτομα γενικότερα, οπότε παίρνω το θάρρος να τοποθετηθώ εκ μέρους τους, γιατί
υπάρχουν κανένα δυο γυναίκες, ας πούμε, που μπορεί να χρησιμοποιούν το screen reader και να έχουν συνηθίσει το παπάκι να ξέρουν ότι αναφέρεται στο γένος, αλλά αυτό δεν θα συμβεί με μία 15χρονη ή με μία 12χρονη που θα χάσει την όρασή της ξαφνικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει screen reader. Αυτό και με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Μπορώ να κάνω ένα αυτόματο σχόλιο σε αυτό που είπε. Είναι πάρα πολύ. Βεβαίως, ο κύριος Σακάκης, ναι. Εγώ θα ήθελα να ξαναφέρω στην κουβέντα αυτό που είπαμε πριν. Πολλές ορατότητες, πολλές ενδεικτικότητες, πολλές κοινότητες πρακτικής, οι οποίες ωστόσο δεν συνεπάρχουν αρμονικά. Έτσι, όπως και οι ποικιλότητες στη γλώσσα. Δεν είναι ένας κήπος με πολλά λουλούδια τα οποία τα βλέπουμε και θα θαυμάσουμε. Είναι συγκρουσιακές. Άρα λοιπόν, αν μια επιλογή έτσι δημιουργεί διαδικασίες και αισθήματα αποκλεισμού, τότε οι αποκλεισμένοι θα έρθουν σε σύγκρουση με μια έτσι, επιλογή η οποία έχει προταθεί και θα μας κάνουν να την αναθεωρήσουμε. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχει μια εισήγηση ενός μέσου συμπεριληπτικού, ιδιωτεροποίησης κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια, ούτε ότι πρόκειται ποτέ να βρούμε τη μία και μοναδική. Εδώ, δηλαδή, το μόνο σημείο στο οποίο θα είχα μια μικρή ένθεση όσα λέτε, είναι η επιθυμία μας να βρούμε μία μοναδική λύση ορατότητας και συμπερίληψης. Όχι, όμως, αυτό επειδή καταλαβαίνω τι λέτε, έτσι, αυτό δεν έχει να κάνει με ταυτοποίηση. Δεν θα συνυπάρχουμε αρμονικά, γιατί η κάθε ομάδα προέρχεται από διαφορετικές κοινότητες πρακτικής, υπηρετεί διαφορετικά και προωθεί διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό που λέτε όμως έχει να κάνει με ταυτότητα, με το πώς εκφράζει ο καθένας την ταυτότητα και η καθεμία. Αυτό που σας λέω εγώ είναι η πρόσβαση στην ενημέρωση για την ταυτότητα, η δυνατότητα της ταυτοποίησης. Ας υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί τρόποι, αλλά να έχω την πρόσβαση σε όλους αυτούς. Μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο και σε κάποιους άλλους, στην κυρία Λουπάκη. Μετά ο κύριος Καλαβρινάς και μετά ο κύριος Σιάμας. Ναι. Εγώ θα ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα για αυτή η οποία έγινε. Ένα σχόλιο το οποίο λίγο θέλω να το μεταφέρω, ίσως πολλοί από εσάς ξέρω ότι παρακολουθείτε την επικαιρότητα και ίσως το έχετε ακούσει, αλλά για να κάνουμε λίγο έτσι να δούμε λίγο με ένα κριτικό μάτι κάποια πράγματα. Στις 30 Οκτωβρίου η Γερουσία στη Γαλλία υιοθέτησε την πρόταση της κυβέρνησης για την εξάλληψη της συμπεριληπτικής γλώσσας. Αυτό στη Γαλλία, που η Γαλλία ξέρετε ότι έχει μια τεράστια παράδοση στα γλωσσικά ζητήματα, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Μακρόν, σε ένα καινούριο θεσμό, ο οποίος δημιουργήθηκε αυτή τη Cité Internationale de la Langue Française, στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι δεν θα πρέπει να ταυτιζόμαστε με τις τάσεις των καιρών, και υπονόησε μέσως πλην σαφώς, το είπε κιόλας, δηλαδή δεν το υπονόησε, το είπε ξεκάθαρα, ότι αυτή η γλώσσα συμπεριληπτική, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση, στα γαλλικά έχουμε τα «pointien», αυτά τις βουλίτσες που λέμε τέλος πάντων, ότι δεν θα πρέπει να απαγιωθεί, θα πρέπει να φύγει από τη γλώσσα. Μια καθαρά πολιτική κίνηση, αν μου επιτρέπετε, η οποία δείχνει το πόσο επίκαιρη είναι αυτή η συζήτηση, ότι πάντα υπάρχει ένας αγώνας, και ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί σε μία μέρα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται μια τόσο σοβαρή συζήτηση σήμερα στην Ελλάδα που έχει όλο αυτό το πάνελ. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όλους. Ωραία. Ο κύριος Καλαβρινάς. Ναι. Καταρχάς, θα συμφωνήσω με την κυρία Παυλίδου ότι όντως δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση, γιατί υπάρχουν άλλα συγκείμενα μέσα στο οποίο καλούμαστε να μιλήσουμε και πραγματικά χρειάζεται να είμαστε επιμελητικοί ή επιμελητικές. Εγώ θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση. Όταν διαβάζουμε, και αυτό έχει να κάνει με την πρόσληψη της γλώσσας και μάλλον ως γλωσσολόγοι να γνωρίζετε περισσότερα για μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε κενό εκεί πέρα όταν υπάρχει το παπάκι. Δεν βάζουμε εμείς ένα άρθρο ούτως ή άλλως, δεν βάζουμε εμείς το αρσενικό γένος εκεί ούτως ή άλλως. Αυτόματα χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και άρα έτσι το παπάκι δεν αφήνει αλόβητο. Αλόβητη την κυριαρχία του αρσενικού. Και αυτό το θέτω σαν ερώτηση. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε, πώς προσλαμβάνουμε το λόγο, δηλαδή ενδεχομένως ως γλωσσολόγοι το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Και δεύτερον, όσον αφορά την ορατότητα, και πολύ σωστά ήταν και άλλοι πριν από μένα, υπάρχουν συγκρουσιακές ομάδες, αλλά η ορατότητα δεν είναι ίση. Οι άντρες, εδώ και αιώνες, έχουμε
υπερβολικά πολύ ορατότητα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να υπάρξει ορατότητα και στις υπεξούσεις ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Σιά μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι να ονειρευόμαστε και έχουμε χτίσει ένα πολιτισμό για τον οποίο καμαρώνουμε, αλλά να μην ξεχνάμε πάνω σε ποιες αρχές ή σε ποιες μεθόδους ή σε ποιες συγκυρίες έφτασε αυτός ο πολιτισμός εδώ. Θα πω ένα παράδειγμα από κάποιο που είχα διαβάσει, ότι λέει στη Σιβηρία, όταν η οικογένεια πήγαινε με το έλκυθρο κάπου, όλα τα παιδιά επάνω, αν τους κυνηγούσαν λύκοι, ο πατέρας αποφάσιζε ποιο παιδί θα ρίξει πρώτο στους λύκους για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Εκείνη η κοινωνία λοιπόν, αυτή η μικρή, της οικογένειας των 15 ατόμων ή των 10 ατόμων, δεν είχε άλλες επιλογές παρά να ικανοποιήσει μία συγκεκριμένη ανάγκη, τον πολλών. Φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε στην κοινωνία μας και τι λέμε, έχουμε πάρει πρόνοια για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, κάνουμε ράμπες, κάνουμε έτσι, κάνουμε έτσι. Το θέμα είναι πρακτικό. Είναι δυνατόν όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα να τα ικανοποιήσουμε για όλους που θέλουν να έχουν χωριστή ταυτότητα? Η απάντηση είναι πρακτικά όχι. Δεν πρέπει να πάβουμε να αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και μόνο να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη γραμματική μας θα κάνει ένα σωρό δράσεις και δραστηριότητες και επιτεύγματα αυτής της κοινωνίας απίθανα να τον γκρεμίσουμε και να το χτίσουμε πάλι εκ νέου. Είναι δυνατά αυτά τα πράγματα? Όχι. Ευχαριστούμε, κύριε Τσιάμα. Ο κύριος Βαλιοντής. Ευχαριστώ κύριε Σημεωνίδου. Έχω γράψει και στο chat ότι επισήμανα ακριβώς αυτό που επισήμανε και η κυρία Ιορδανίδου και που είπε η κυρία Παυλίδου, ότι το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και δεν διαθέτουμε καμιά μαγική λύση. Προφανώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιδιώκουμε μη μαγικές λύσεις που μπορεί να έχουν έστω και μερικά αποτελέσματα, και αυτό νομίζω θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τη χρήση του παπακιού, εμένα μου δημιουργεί το εξής θέμα, το είπε και η κυρία Πατινιωτάκη. Το παπάκι είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο της επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν το βρίσκουν τα μηχανήματα που μετατρέπουν, που επεξηγούν, που διερμηνεύουν κλπ, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς αποκλείονται από κάποιες κοινότητες τα κείμενα αυτά. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε μια κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιείται, το θέμα δεν είναι να μην επιβληθεί μετά σε όλους. Άρα μπορεί να χρησιμοποιούνται μεν στις κοινότητες διάφορα σύμβολα, τα οποία όμως ο χρόνος θα δείξει εάν επεκταθούν και έξω από τις κοινότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαλιοντή. Κύριε Πατσινιωτάκη. Πολύ σύντομα να πω απλώς ότι αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται ήδη πάρα πολλά χρόνια και ότι στην Ισπανία, από όπου ξεκίνησε, έχει απορριφθεί επισήμως και δεν δέχονται να το χρησιμοποιήσουν πουθενά σε επίσημα κείμενα. Έχει απορριφθεί δηλαδή από την ίδια τη χώρα από την οποία προήλθε. Εγώ αυτό που κάνω, επειδή δεν θέλω να μιλάω θεωρητικά και να μην δίνω μία λύση, εγώ αυτό που κάνω, ας πούμε, στα δικά μου τα κείμενα, επειδή θέλω να μπορώ να δίνω εκπροσώπηση και βήμα σε όλες τις ταυτότητες, είναι ότι χρησιμοποιώ την ελληνική γλώσσα σε όλα τα γένη. Αν κάποιος αυτό προσδιορίζεται ως το, θα βρει και το ουδέτερο γένος. Επίσης, έχουμε λέξεις, επειδή κάποιος ρώτησε για άλλες γλώσσες. Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια στην Αγγλία και ήμουνα σε εκείνο το μεταβατικό στάδιο που το they και το them αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε πέρα από τον πληθυντικό ευγενίας και τον πληθυντικό μη προσδιορισμού τότε του author κάθε paper, γιατί γράφαμε και λέγαμε they για να αναφερθούμε στον εαυτό μας ουσιαστικά, για να μην λέμε εγώ, εγώ, εγώ. Έτσι ξεκίνησε στα ακαδημαϊκά κείμενα και πέρασε μετά σαν ένας τρόπος εκπροσώπησης
όλων των φύλων. Αυτό όμως έχει μία άλλη δομή από πίσω του, έτσι. Έχει μία άλλη γλώσσα και προϋπήρχε σαν χρήση και απλώς διευρύνθηκε η χρήση του they και του them. Τώρα, στη δική μας την περίπτωση, εγώ μέχρι να βρεθεί μία λύση, αναφέρω οίτο και όλα τα γένη. Όλα μαζί. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω μία λέξη, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη άτομο. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη άτομα. Θα προσπαθήσω να βρω ουδέτερες λέξεις που μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους. Και αυτό το λέω απλώς για να μην θεωρείτε ότι απλώς μιλάμε και δεν έχουμε μία λύση. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είστε... Συγγνώμη, Άννα, μια στιγμούλα. Επειδή η κυρία Πατινιωτάκη είπε για λύσεις, λύσεις τέτοιου τύπου υπάρχουν πάρα πολλές. Ήδη η κυρία Γκασούκα έχει κάνει για το δημόσιο λόγο έναν οδηγό, τον ξέρουμε, που προτείνει πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Που θέλουν επεξεργασία άλλοι κλπ. Αλλά υπάρχουν. Δεν είναι, και έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς καταφέρνει κανείς, χωρίς να βιάσει τα πράγματα, να μπορέσει να καταστήσει ορατούς τους πάντες, τους πάντες. Αυτό. Και πρακτικά να επικοινωνήσει. Αδύνατο. Πρακτικά αδύνατο. Πρακτικά αδύνατο, αλλά κατά περίπτωση δυνατό. Κατά περίπτωση δυνατό. Δεν θα γίνει, δεν θα το λύσεις. Η κυρία Παυλίου το είπε καλύτερα, να μην το επαναλαμβάνω. Αλλά δεν είναι κακό που τα συζητάμε κιόλας. Δηλαδή το ότι κάνουμε κριτική στο παπάκι δεν είναι κακό. Μέσα από την κριτική προχωρούμε. Ωραία. Υπάρχει κάποιος, δεν έχει κάποιο χεράκι, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να θέλει να πάρει το λόγο για διευκρίνηση, σχόλιο, να συμπληρώσει κάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει χέρι και δεν το βλέπω. Κοιτάζω. Δεν βλέπω κάποιο χεράκι. Να πω κάτι εγώ, κύριε Σημανίου. Ναι. Απευθύνομαι στην κυρία Πατινιωτάκη. Για τα άτομα με αναπηρία. Ο όρος, ο αποδεκτός από την κοινότητά τους είναι άτομα με αναπηρία. Και όχι με ειδικές ανάγκες. Το ακτικό λέξο όμως αμαία, που προέκυψε και από το άτομα με ειδικές ανάγκες, που ταιριάζει δηλαδή, νομίζω ότι το αποδέχονται. Και αυτό τουλάχιστον ας μείνει σε όλους μας εδώ πέρα. Έτσι, δεν ισχύει. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Να σας βοηθήσω λίγο σε αυτό. Οι ειδικές ανάγκες έχουν φύγει από τη μέση. Το αμαία, όταν χρησιμοποιείται με κεφαλαία, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και άρα και αυτό έχει φύγει. Για να διατηρήσουμε, για να διατηρήσουμε ένα αρκτικό λέξο, είναι αυτό που σας γράφω στο chat, μικρό μη και μικρό έψιλον, ώστε να κρατήσει το με. Άτομα με αναπηρία. Όχι μικρό μη σκέτο. Ή μικρό έψιλον σκέτο. Όχι όλα κεφαλαία, έτσι, ναι. Όχι όλα κεφαλαία, ούτε τρία από τα τέσσερα γράμματα κεφαλαία. Ναι. Και επίσης δεν αυτοπροσδιορίζονται όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ως άτομα με αναπηρία. Υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ανάπηρα άτομα. Ναι. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Πριν από μερικούς μήνες, είχε στην ιστοσελίδα τους, στην ΕΣΑΜΕΑ, ένα γλωσσάρι. Το οποίο το πήρα, εγώ τους έστειλα και ένα μήνυμα και δεν μου απαντήσαν. Το πήρα και το έβαλα στο ορόγραμμα της Ελέτο. Okay. Τώρα όμως, πριν από μερικές μέρες που ξαναπήγα, δεν το βρίσκω αυτό το γλωσσάρι. Ναι, νομίζω κάτι έχει πάθει το site τους, γιατί το έψαχνα και εγώ πρόσφατα και δεν το έβρισκα. Ήθελα να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα έχουμε γράψει και σε άλλους τόπους, αλλά θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους να τους το πω ότι δεν θα αποκρίνει τη σελίδα, μήπως το ξανανεβάσουν. Ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο χεράκι, επιθυμία, μπορούμε να πούμε ότι κλείνουμε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, η οποία ήταν πράγματι εμπνευσμένη ως προς την επιλογή του θέματος και εξαιρετική ως προς την επιλογή των ομιλητών. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τωράκη, Κατερίνα Τωράκη και την Μαδίνα Πανταζάρα που έλαβαν την οργάνωση αυτής της ανοιχτής συζήτησης. Εγώ σας χαιρετώ για να δώσω το λόγο στην κυρία Πανταζάρα και στη συνέχεια στον πρόεδρο της ΕΛΕΤ, τον κύριο Κώστα Βαλιοντή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σημεωνίτη, για το συντονισμό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την κυρία Σημεωνίδη και όλους και όλες τις ομιλήτρες και τους ομιλητές για αυτή τη πραγματικά συναρπαστική, πάρα πολύ επίκαιρη και πολύ κέρα συζήτηση και ουσιαστική. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η συζήτηση στην Ελέτο. Είναι μεγάλη μας τιμή που δεχτήκατε να είστε όλοι και όλες εδώ παρόντες και παρούσες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά και τις δύο διερμηνείς από το Σωματείο Διερμηνέων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δίνω το λόγο αμέσως και στον Πρόεδρο για το κλείσιμο του συνεδρίου μας. Αξιότατες και οι δύο διερμηνείς. Άξιες. Ευχαριστούμε. Βλέπετε την οθόνη. Έχει αυτά τα γκρίζα, Κώστα. Τι είναι αυτά? Α, αυτά είναι του WebEx. Ναι. Λοιπόν. Είναι παπάκια. Είναι παπάκια αυτά. Για βγάλε ένα παπάκι τώρα να περπατάει λίγο, Κώστα μου. Το παπάκι άστο, έχει πάει στην ποταμιά τώρα. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Πάει στην ποταμιά, ακριβώς. Ναι, αλλά λοιπόν, μια πάπια, πάπια, έτσι. Μια πάπια. Ακούγομαι. Ναι, Κώστα. Για την άρτια διεξαγωγή του 14ου συνεδρίου, θερμές ευχαριστίες από την Ελέτο, στο ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα στη Μαβίνα Πανταζάρα, στην Ελένη Τζιάφα, στη Ράνια Βοσκάκη και στο Θοδωρή Θωμά για την αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, στην ΠΕΜ και στους διερμηνείς για τη διερμηνία στη δεύτερη συνεδρία, στους και στις προέδρους και εκπροσώπους των συνδιοργανωτών για τους θερμούς χαιρετισμούς που απίθυναν στο συνέδριο, στους και στις προέδρους των συνεδριών για τη διαχείριση της διεξαγωγής των παρουσιάσεων, στην προσκεκλημένη ομιλήτρια Σοφία Λαμπροπούλου και στον προσκεκλημένο ομιλητή Κριστόφ Ρος για τις εξαιρετικές ομιλίες τους, τους και στις ομιλητές και ομιλήτριες και συγγραφείς των ανακοινώσεων, στη συντονίστρια, στις συνομιλήτριες και στους συνομιλητές της ανοιχτής συζήτησης, στο Σωματείο Διερμηνέων της Ελληνικής Νοηματικής και στις διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τέλος σε όλους και όλους τους και τις συνέδρους που αποτελέσατε ένα εξαιρετικό ακροατήριο. Ευχαριστούμε πολύ και δίνουμε ραντεβού στο 15ο συνέδριο το 2025. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε, να θυμίσουμε το ερωτηματολόγιο, την αξιολόγηση. Να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Τους εγγεγραμμένους... Κάνα μάνα χωρίς εσένα. Τους εγγεγραμμένους συνέδρους που έλαβαν μέρος στο συνέδριο είναι να αξιολογήσουν το συνέδριο και θα είναι ανοιχτό μέχρι τη Δευτέρα, έτσι. Το φύλλο αξιολόγησης, ναι. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε, Φάβερ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.